Λοιπόν, στο διάλειμμα που πιθανό να κάνουμε μετά, θα κάνουμε και μια φαντάσια σε ένα γύρο στο χώρο. Απλά να πούμε έτσι για τους καινούριους και να θυμούνται οι παλιοί. Δύο λόγια για το χώρο. Κάπως λέει και το site είναι ένας χώρος αφιερωμένος στο δημικό hacking, είτε κώδικα είτε κατασκευασμών, είτε περιεχομένου. Η λογική είναι πάντα λογική όφεσος. Οτιδήποτε κάνουμε εδώ είναι στη λογική ότι μοιραζόμαστε ιδέες, κώδικα, με όλους όσους βρίσκονται εδώ στον χώρο. Λειτουργεί πρακτικά εδώ και 1,5 και χρόνο. Ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων που διοργανώνουν κάποια hackfest, όπως το σημερινό, αρχικά σε καφετέριες, γιατί δεν υπήρχε χώρος, για να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Και σιγά σιγά προχώρησε. Και σήμερα μετράμε ουσιαστικά το 15ο hackfest, γιατί ξεκίνησαμε το hackfest στην ΙΔΕ. Τα οποία θα έπρεπε σιγά σιγά εξελιχθήκαν να είναι ουσιαστικά μια σειρά από lightning talks όπου ο κόσμος παρουσιάζει project τα οποία έχει δουλέψει τον περασμένο μήνα, ας πούμε, χωρικά ή project που δεν είναι απαραίτητα δικά του, αλλά είναι project στα οποία απλά κάνει contribute ή project που απλά τα χρησιμοποιεί και του αρέσουν και θεωρεί ότι όλοι πρέπει να μάθουν για αυτά. Το Hackerspace λοιπόν αυτή τη στιγμή πρακτικά έχει 23-24 μέλη, το οποίο τα μέλη δεν έχουν κάτι διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους και φαίνεται απλά ότι είναι οι άνθρωποι που είναι committed στο να συντηρούν το χώρο οικονομικά και διαχειριστικά για να μπορούμε όλοι εδώ εμείς να τον εκμεταλλευόμαστε. Και φυσικά ένας χώρος όπως το Hackerspace έχει έξοδα, λειτουργικά πάγια κτλ. Τα οποία πρακτικά καλύπτονται, όπως είπα, από τα μέλη κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό και φυσικά από τις δωρεές που κάνει οποιοδήποτε έχει τη δυνατότητα να το κάνει από 1 ευρώ θα πάρει το βαθμός που είχε για το καφέ του μέχρι οτιδήποτε μπορεί ο καθένας να δώσει. Αυτά νομίζω για το χώρο. Ο χώρος είναι ανοιχτός σχεδόν 24/7 όλη μέρα, νύχτα, πρωί. Αν έρχεται ξέρω το περίπου αλλά αλλά όλες τις υπόλοιπες ώρες είμαστε ανοιχτοί. Διαθέσιμο σε όλου του ανθρώπου σε εργαλεία και υπηρεσίε που μπορούμε να παρέχουμε, είτε να δημιουργήσουμε και τραπέζι, είτε να βασικά χρειάζεται, άδεια και καφέ. Αλλά και από hardware πλευρά έχουμε πλέον μια μεγάλη συλλογή από εργαλεία, την οποία συνεχίζουμε. Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πράγματα για software και hardware project. Με την προϋπόθεση προφανώ ότι τα πάντα είναι open source, που οποιαδήποτε άδεια επιλέξετε εσεί μέσα στην open source κατάσταση. Αλλά είναι κάτι το οποίο θέτουμε ω προϋπόθεση για να γίνει κάτι στον χώρο. Ωραία. Τα hackfest λοιπόν, όπως είπαμε, έχουν εξελιχθεί σιγά σιγά να είναι σειρά από lightning talks, 10-15 λεπτά παρουσίαση γρήγορα ενός πρωτοτύπου κλπ. Έχουμε διάφορα σήμερα. Ξεκινάμε με το MapWire, όπως πιθανόν να έχετε δει ήδη στο site. Αυτό είναι το OpenStreetMap. Για όσους δεν το ξέρουν, το OpenStreetMap, αν το προσδιορίσαμε στα γρήγορα με έναν ορισμό, θα λέγαμε ότι είναι η Wikipedia των χαρτών. Με την έννοια ότι είναι γεωχωρικά δεδομένα τα οποία συντηρούν οι ίδιοι οι χρήστες, εμείς όλοι δηλαδή. Εμπλουτίζουμε τους χάρτες, βάζουμε στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι από δρόμους μέχρι τα ονόματα των δρόμων, μέχρι σημεία ενδιαφέροντος όπως είναι και ένα hackerspace ή ένα καφέ κτλ. Και είναι ανοιχτό με την έννοια ότι όλα αυτά τα δεδομένα εννοείται φυσικά ότι διανέμονται με μια άδεια η οποία επιτρέπει. Είναι ελεύθερη και επιτρέπει στον καθένα να τα χρησιμοποιεί με όποιο τρόπο θέλει. Δεν είναι κρυωτικό όμως, αλλά είναι μια παρόμοια άδεια που δίνει τα σχετικά δικαιώματα σε όλους τους χρήστες της υπηρεσίας. Η λογική του OpenStreetMap λοιπόν τώρα είναι ότι ουσιαστικά παρέχει το υπόβαθρο. Δηλαδή δίνει όλα τα διαφορετικά δεδομένα για να μπορούν οι άνθρωποι να φτιάξουν υπηρεσίες πάνω σε αυτά. Αυτή είναι μια συχνή παρεξήγηση που γίνεται για το OpenStreetMap. Πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι θα πάει στο OpenStreetMap.org και περιμένει functionality που έχουν Google Maps. Το οποίο είναι λάθος. Η λογική τους είναι ότι αυτοί δίνουν το service και άμα κάποιος θέλει να φτιάξει κάτι που να μοιάζει με Google Maps, τότε μπορεί να το φτιάξει χρησιμοποιώντας το API και όλα τα εργαλεία που δίνει το OpenStreetMap. Οπότε αναλύοντας το stack, ας πούμε, της όλης της υπηρεσίας, αν πάρουμε ως αντίστοιχο ένα εμπορικό που είναι το Google Maps,
από το ενώτο OpenStreetMap αυτό το πράγμα έχει πολλούς διαφορετικούς παίκτες, ας πούμε, και διαφορετικές υπηρεσίες. Οπότε στο κάτω-κάτω μέρος μιλάς για τα δεδομένα, τα οποία χρειάζεται ένα infrastructure για να γίνουν edit, αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο δεδομένα, και server προς τα έξω. Μετά ακριβώς πάνω από αυτό αναλαμβάνουν να γίνουν οι rendered χάρτες, δηλαδή δεδομένων δεδομένων που θα πάρεις, μπορείς να φτιάξεις και να κάνεις render τους χάρτες αυτούς, οι οποίοι είναι bitmaps, έτσι, είναι images. Και εκεί πέρα προφανώς έχεις πολλές διαφορετικές επιλογές για το τι θα κάνεις, τι θα χρωματίσεις, πώς κλπ. Δηλαδή παίρνεις τα δεδομένα και ανάλογα παράγεις τα render tiles, είναι tiles αυτά. Φανταστείτε ότι κάθε ένα από αυτά τα πράγματα είναι τετραγωνάκια σε διαφορετικά zoom levels. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και για Google Maps και για οποιοδήποτε άλλο συστήμα τέτοιου είδους. Και μετά, εφόσον έχεις φτιάξει τα render tiles, πρέπει να τα σερβίρεις κιόλας. Μερικές φορές αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα, γιατί είναι ένα πράγμα να κάνεις συνεχώς να τσεκάρεις τι commit υπάρχουν στα δεδομένα σου, που έχει αλλάξει κάτι για να ξαναχρειαστεί να κάνεις render το tile αυτό. Και ένα άλλο πράγμα να σερβίρεις τα tiles προς τα έξω με κατάλληλα APIs, κατάλληλο τρόπο, HTTPS, κάποια στιγμή ελπίζουμε. Να διαχειρίζεις εντάξει και εμπορικά αυτό το παιχνίδι. Και μετά πάνω σε αυτό το πράγμα είναι ένα άλλο πράγμα να χτίσεις υπηρεσίες. Τι οποίες μπορεί να ξεκινάνε από κάτι απλό του να έχεις location markers μέχρι routing ή αποθηκεύσεις των διαφορετικών markers κλπ. Όλα αυτά λοιπόν στην πλευρά του OpenStreetMap και του κόσμου των ανοιχτών δεδομένων τέτοιου είδους είναι διαφορετικοί παίκτες όλα αυτά τα πράγματα. Με κοινή βάση όμως ένα πράγμα που είναι τα δεδομένα του OpenStreetMap. Αυτό ξεκινάς δηλαδή, είναι από εκεί που ξεκινάς για να κάνεις οτιδήποτε. Και μετά από εκεί και πάνω εμφανίζονται διαφορετικές επιλογές που μπορείς να ακολουθήσεις για να κάνεις πράγματα. Και σαν και είναι έξω από το σκοπό αυτής της παρουσίας, εννοείται κάτι μπορείτε να πείτε και με ένα απλό account να κάνετε edit τους χάρτες και να ρωτήσετε για παράδειγμα τη γειτονιά σας που είναι το πιο απλό πράγμα, να δείτε αν υπάρχουν λάθη. Και γενικώς το OpenStreetMap έχει πολύ μεγαλύτερη πληθώρα στα edit των δεδομένων τα οποία δέχεται σε σχέση με πολιτικές υπηρεσίες, με την έννοια ότι πέρα τα κλασικά του να βάλουμε ονόματα δρόμων, κατευθύνσεις για να μπορεί να γίνει routing, ξυλομονόδρομος κλπ. Σε επίπεδο points of interest έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ολλανδία και στο Άμστερνταμ, για παράδειγμα, μπορείς να βρεις μέχρι και σκάφος ανακύκλωσης στο OpenStreetMap. Κάτι που το Google Maps δεν θα το έχει ποτέ γιατί δεν τους απασχολεί, τέλος πάντων δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς βέβαια στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο. Υπολοιπόμαστε αρκετά σε δεδομένα, αλλά εντάξει, η Αθήνα είναι αρκετά καλά. Και απλά. Ενδεικτικά απλά να πω ότι ακριβώς επειδή το OpenStreetMap.org, το οποίο ουσιαστικά συντηρείται το OpenStreetMap Foundation, είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζουμε υπηρεσίες, υπάρχει και ένα ξεχωριστό site που λέγεται Switch.osm, Switch.osm δηλαδή, το οποίο για όσους θέλουν να φτιάξουν δικές τους υπηρεσίες, είναι το getting started πράγμα για να κάποιος να ξεκινήσει. Δεν έχει όλο το documentation εδώ, αλλά έχει τα βασικά για να μετά σε παραπέμπει στο να ξεκινήσει τα υπόλοιπα πράγματα. Και έχει όλα αυτά που υποκριθέρω, δηλαδή έχει και, σου εξηγεί και τα βασικά APIs και πώς χρησιμοποιείς tiles μέχρι και πώς να φτιάξεις δικό σου tile server. Το mapware λοιπόν για το οποίο μιλάμε σήμερα ουσιαστικά είναι ένα τέτοιο απλό πράγμα. Ήταν η ανάγκη να φτιάξουμε ένα πολύ απλό και καθαρό web application το οποίο θα εκμεταλλεύεται τα δεδομένα του OpenStreetMap και θα παρέχει πάρα πολύ βασικά και απλά πράγματα που κάποιος θα χρειάζεται everyday, ας πούμε, στο κινητό του είτε στο laptop. Είναι ongoing. Το λένε, σε ποιο είμαστε εμείς εδώ. Είναι ongoing project φυσικά, οπότε αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα επίπεδο functionality, αλλά σίγουρα έχουμε ιδέες για να πούμε και άλλα πράγματα. Το αρχικό προφανώς είναι το πολύ απλό πράγμα που θέλει κάποιος να κάνει με ένα service τέτοιο, δηλαδή να μπορεί να μοιράσει μια συγκεκριμένη τοποθεσία σε κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, λέω εγώ σε κάποιον άλλο στην Hackspace σήμερα έχει Hackfest, μου λέει πού είναι αυτό, πρέπει άμεσα να του στείλω ένα link με ένα χάρτη σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Οπότε για παράδειγμα, αν ψάξω hackerspace.gr, το οποίο παρεπιπτόντως είναι περασμένο στο σημείο. Κάνει zoom στην περιοχή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και βάζει ένα market key το οποίο μπορούμε μετά να μοιράσουμε και να το στείλουμε μέσω mail κτλ. Παραγωγικός κόλπος τι σημαίνει. Αυτό που πιέζει να ζητήσει είναι ο γιατικίνος. Απλά βγάζει ουσιαστικά εδώ. Κάτι λάθος.
Νομίζω αυτό είναι, έχει να κάνει με το... Και η υποπεριφέρεια του... Ναι, και πάλι θα εντλάσσα από λίγο σκόπους, βέβαια, αλλά... Καλά, αυτό πρέπει να κάνουμε και να βάζουμε ουσιαστικά μόνο τα παιδεία που θέλουμε εμείς, να μην τα βάζουμε. Ναι, εντάξει, λεπτομέρεια... Είναι να διευθυνθεί το Open Statement και να μην διάφερει ο γλυκός κόσμος. Καλά, αυτό είναι σοβαρά πολύ. Αλλά πες να βάζετε σε δομέα τα οποία... Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι massively important δεδομένων που έχει δώσει το Open... το Open Geo, δεν ξέρω εγώ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δεν περιμένει κατά σαν θέματα να βρει λεπτομέρεια πάνω από το Αθήνα. Δηλαδή, πιθανώς θα μην χρειάζεται για την Αθήνα με το concept που το έχει εδώ πέρα. Όχι, για να γίνει το έτσι Αθήνα που το χρειάζεται. Η πόλη είναι Αθήνα, το αγωγικό σκόπιμο στην περιφέρεια Αττικής είναι διοικητικά. Δηλαδή, οπότε δεν θα χρειάζεται τόσο πολύ. Έτσι. Λάζει και έτσι. Αν δεν μπορεί να χρειάζεται. Ναι, αλλά θα πρέπει να δημιουργούν ομάδες οι οποίοι παίρνουν την πληροφορία και κάνουν reverse encoding πάνω στο όπως θυμάμαι για να μας βγάλει που είναι αυτό το πράγμα που πατήσαμε κτλ. Έχει, βέβαια, είμαστε σε ένα ωραίο εδώ, εξωτικά, έχει geolocation το οποίο μας λέει που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που είμαστε ουσιαστικά, μας λέει ότι είμαστε με ακρίβεια 23 μέτρων σε ακρίβεια 23 μέτρων από το συγκεκριμένο σημείο. Έχει δυνατότητες share, όπως είπα, αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το... Τώρα το βλέπουμε από το, από το mapwire.net, αλλά στο developer, τέλος πάντων, αυτό κανονικά βγάζει ένα dialog που σου δίνει πλέον δυνατότητες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ουσιαστικά δημιουργεί ένα unique URL, το οποίο μπορούμε να στείλουμε εύκολα με ένα email και, να... και μας κάνει focus ουσιαστικά στο συγκεκριμένο σημείο. Το location ουσιαστικά είναι HTML5 geolocation. Σέρβις τα οποία πρακτικά γίνονται μέσω Google, νομίζω. Γιατί να χρησιμοποιήσω αυτό και έχει το OpenStreetMap? Γιατί στο OpenStreetMap αυτή τη στιγμή... Το αυτό. Καταρχήν δεν έχει φτιαχτεί για αυτό το σκοπό, αλλά και σε επίπεδο UI, αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, καλός καθημερινό μου, το OpenStreetMap έχει πολύ χαλή UI για να κάνεις share το κείμενο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, άμα θες να στείλεις σε κάποιον ένα link OpenStreetMap με ένα marker πάνω, πρέπει να κάνεις... Πρέπει να κάνεις export, να βάλεις ένα marker, σου δίνει το iframe και από το iframe να πάρεις το source. Αν γράψω εκεί πέρα δηλαδή στο hackerspace.gr, στο OpenStreetMap, να βάλεις το marker στο τέτοιο, στο χάρτη. Δεν ξέρω, ρωτάω. Αν θα βάλει marker, ναι, θα βάλει marker. Απλά δεν κάνεις έρθα. Α, μάλιστα, κατάλαβα αυτό το πρόβλημα. Εδώ ουσιαστικά... Ναι. Ναι, ουσιαστικά για να πούμε και λίγο για τις τεχνολογίες. Πρακτικά, όπως θα δείτε όσοι περιηγηθείτε και στο site που είμαστε πριν, πρακτικά χρησιμοποιούμε, ουσιαστικά έχουμε δύο τεχνολογίες για να χρησιμοποιήσεις τα OpenStreetMap. Το ένα είναι το leaflet και το άλλο είναι το HipHop, το έχεις άλλο. Και το άλλο είναι το Open Layers. Για χρόνια υπήρχε μόνο το Open Layers, το οποίο είναι γενικώς... Έχει πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά δεν είναι το πιο ωραίο στον κόσμο. Το Leaflet είναι σχετικά καινούργιο, το έχει φτιάξει CloudMate. Και αυτό είναι το που χρησιμοποιούμε εμείς στο MapWire. Είναι ένα πολύ απλό JS JavaScript library για να χειρίζεσαι το OpenStreetMap, το δεδομένο του OpenStreetMap. Και όσον αφορά τα tiles, χρησιμοποιούμε πάλι το tile server που έχει CloudMate. Οπότε, πίσω στο που έλεγα για να καταλάβουμε πώς έχει την CloudMate εδώ πέρα, έχουμε το OpenStreetMap, το οποίο είναι το data και το edit της πραγματικότητας των δεδομένων. Μετά πάνω σε αυτό, η CloudMate και άλλες εταιρείες έχουν το render των tiles, το lookup σε σχέση με, τα, με το geolocation σου, για να κάνουν reverse lookup του geolocation σου, και τα serving των tiles. Και εσύ φτιάχνεις το service. Το MapWire είναι το κομμάτι εδώ πέρα πάνω. Έτσι. Τώρα, το πώς κάνεις εσύ interact στο site σου με το serve, το tiles, είναι οι δύο υπηρεσίες που είπε ο Νίκος. Δηλαδή, είτε με το Open Layers και διαλέγοντας εσύ ποιος θες να είναι ο renderer των tiles σου, είτε με το leaflet, το οποίο όμως έχει μόνο το cloud με το render των tiles, έτσι είναι. Όχι. Μπορείς και αλλού, ακόμα καλύτερα. Οπότε, είτε με το Open Layers είτε με το leaflet, είναι μια τεχνολογία για να μπορείς εσύ να μιλήσεις με διαφορετικούς renderers από tiles. Είτε είναι το official το OpenStreetMap, είτε είναι CloudMate, είτε είναι άλλο. Εδώ, ας πούμε, είδατε ότι τα tiles, αν μας ζουμάρω, ξέρω, σε μια πόλη, για να δούμε λίγο
είναι αρκετά διαφορετικό εμφανισιακά σε σχέση με το OpenStreetMap αυτό, γιατί εδώ τα tiles είναι από το OpenStreetMap.org, ενώ εμείς χρησιμοποιούμε τα tiles του κλάδου μας. Και παρόλο που η πληροφορία είναι η ίδια, δηλαδή το χάρτη της PSTLR είναι περασμένο. Το tile είναι ο χάρτη. Είναι το render bitmap του χάρτη. Το bitmap. Εικόνα, αυτή που λέξεις. Μάλιστα. Το οποίο είναι κουτάκι του tile. Το κατάλαβα πώς θα το εδώ πέρα το δω. Ναι. Θα μπορούσαμε θεωρητικά να χρησιμοποιήσουμε και τα tiles του OpenStreetMap. Δεν ενδείκνεται γενικώ. Το OpenStreetMap λέει ότι έχει και ένα πώληση να μην σου πα και ένα limit στο API. Γιατί η λογική του είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο για την παλαιότερη μετάδοση σε production. Γιατί υπάρχουν ακριβώ third party υπηρεσίε. Η CloudMate και η MapQuest είναι δύο γνωστοί προβάδε που παρέχουν δωρεάν τα tiles του και χωρί να έχει κανένα limit στο API. Και υπάρχουν και κάποιε άλλε που είναι πιο εμπορικέ και συγχρόνουν για κάποια πράγματα. Προφανώ και αυτό το τεράστιο κόστο είναι το server των tiles. Δηλαδή το boundary που θα έχουν οι server που θα κάνουν αυτό το πράγμα, να κάνουν render, tiles κτλ. Και αυτό το πράγμα δεν θέλει το OpenStreetMap να το αναλάβει ω project. Δηλαδή το OpenStreetMap Foundation λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που κάνω είναι να διασφαλίσω ότι τα δεδομένα μου θα είναι διαθέσιμα και θα μπορεί κάποιο να κάνει edit κτλ. Και από εκεί και πέρα τα δεδομένα πάρτε και θα το αποδομείτε εσεί. Οπότε αυτό δηλαδή μπορεί εγώ τώρα από όπου και αν είμαι με το κινητό, απλά ανοίγω αυτή τη σελίδα. Το map που έβγαλε, ναι. Ναι, βρίσκει δηλαδή από εκεί που είμαι και μου δείχνει μέσα στο URL για. Ναι. Πολύ ωραία. Ούτε κατάσταση ούτε τίποτα. Όχι, είναι web. Και έχει γίνει και έπειτα έναν open web app. Καλά, κάτι το αναφέρει. Πρακτικά. Είναι web app, τι σημαίνει αυτό, λέμε web app και δεν λέμε website. Καταρχήν είναι responsive, το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, άμα το δει, άμα χτυπήσει το site το κινητό σου, ακόμα και σε ένα μικρό κινητό που έχει 320, είναι responsive. Σημαίνει ότι θα τρέξει δηλαδή στο κινητό σου κανονικά. Και θα δουλεύει και τα geolocation κτλ. Δεν είμαι σίγουρο ότι τα geolocation θα παίξει στο browser του Android, αλλά προφανώ σε έναν μοντέρνο browser θα παίξει κανονικά. Αντίστοιχα είναι web app με την έννοια ότι θα τα πούμε και μετά βέβαια στην άλλη παρουσία του Firefox OS, ότι είναι packaged για Firefox OS και Android και έρχεται στο marketplace του Firefox ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή. Οπότε η λογική είναι ότι. Πες για το πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιον. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν. Εδώ κάτω αριστερά έχει ένα about. Θα ρωτήσω κάτι πριν από αυτό. Υπάρχει η δυνατότητα να πάρουμε το map και να το βάλουμε σε κάποιο site, ας πούμε, που το πηγαίνει δικό μας, σαν πώς φαίνεται με το Google Maps, ας πούμε, ή τίποτα άλλο. Ναι. Το επίπεδο που φτάσει εσύ να κάνει interface είναι κάτω από το service. Γιατί αν θέλει να το βάλει έτσι, τότε θα απλά το render του tile. Όχι, φαντάζομαι να είναι να κάνει embed. Να κάνει embed. Πάλι όμως, γιατί πρέπει να θέλει το service που είναι γραμμένο πάνω στο tile. Δηλαδή, αν θέλει απλά να κάνει. Αφού θα πλάνε τα data. Το cloud είναι έτσι. Το open θέλει να είναι τα data. Το cloud είναι το λίγο. Δεν υπάρχει λόγο να κάνει το malware. Δηλαδή το malware απλά σου δίνει την υπηρεσία πάνω στο χάρτη. Αν εσύ απλά θέλει να δει το χάρτη το οποίο θέλει να δει σε ένα συγκεκριμένο location, θα χρησιμοποιήσει το leaflet κατευθείαν για να πάρει εδώ πέρα ανάμεσα. Αυτό που μπορεί να κάνει, όχι πολύ καλά αυτή τη στιγμή, στα to do, είναι να κάνει όπω κάνει share, α πούμε τώρα που έδειξε το marker, με την ίδια λογική θα μπορεί να κάνει share από το πάνω share μπάκι το map view όπω είναι αυτή τη στιγμή, στην αρχή να σου δώσει ένα iframe, να το κάνει embed σε μια σελίδα, α πούμε, να το σε εύκολο. Έχει νόημα να μπορεί να έχει select από το tile server. Δηλαδή στο application που έχει φτιάξει τώρα που θα κάνει. Ναι, αυτό γενικά δεν το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ εύκολο να αλλάζει το tile server. Ναι, α πούμε, ήδη οι Γερμανοί έχουν tile server και μα έχουν μέσα άπειρα. Και αυτά ήξερα κλπ. Παίζουν διάφορα. Ισχύει αυτό, είναι όντω καλό. Τώρα, το focus γενικά του development που κάνουμε, εντάξει, θα το κόντρε που έχει γραφτεί το πράγμα, εντάξει, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Δεν θέλω να το πω πίσω, αλλά γενικά στήσαμε ένα πράγμα σχετικά απλό. Ο Νίκο δεν έχει κάνει πολύ σε δουλειά, εγώ βοηθάω στο design. Τώρα, το κομμάτι που θέλουμε να επικεντρώσουμε πάρα πολύ είναι στο UX, το user experience. Θέλουμε να είναι όσο πιο απλό γίνεται να χρησιμοποιήσει αυτά τα πράγματα, με μια λογική ότι δυστυχώς αντίστοιχο πράγμα του Google Maps με open δεδομένα από άποψη ευκολία χρήση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα δεδομένα υπάρχουν εκεί πέρα έξω, οι τεχνολογίες υπάρχουν και απλά κανείς δεν έχει γράψει. Εντάξει, το focus είναι development, ας πούμε, πολλές φορές και ξεχνάμε λίγο το χρήστη και πώς να χρησιμοποιήσει αυτό. Αν πάρει στο Wiki, ας πούμε, το Street Map, έχει μια σύνδεση με list of services και έχει μια λίστα με όλες τις υπηρεσίες. Άπειρες. Και επίσης έχει κάποιο και focus, έτσι, δηλαδή στην Αμερική για παράδειγμα υπάρχει πολύ μεγάλη κοινότητα ποδηλατών, οπότε έχουν περάσει πάνω στο Street Map δεδομένα που έχουν κάνει τις λύσεις του δρόμου κτλ. Οπότε υπάρχει υπηρεσία πάνω στο Street Map που σου λέει ποια είναι η κατάλληλη διαδρομή για να κάνει ποδήλατο, π.χ. Δηλαδή υπάρχουν και εξειδικευμένα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
κάτι που να έχει την ευκολία του Google Maps και να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα. Στη δουλειά δηλαδή πρακτικά που κάνουν τόσες χιλιάδες κόσμοι παγκοσμίως στο ελεύθερο του χρόνο. Το About λοιπόν που είπα πριν, ουσιαστικά εντάξει λέει αυτά που είπαμε με σύντομο τρόπο, δηλαδή ότι είναι open source προφανώς, ότι είναι web application με την έννοια ότι παίζει στο κινητό κατευθείαν, είναι στο marketplace, αλλά μπορείτε και από εδώ direct link που λέει κάποιες αντικαταστήσεις ως web application ακόμα και σε desktop και σε Android. Και για όσους θέλουν να κάνουν το τελευταίο, απλά αυτό που είπα και πριν, licenses, η open data commons, όλα τα δεδομένα, είναι η άδεια του open map που είναι ανοιχτή ουσιαστικά και από πού έχουν πάρει τα tiles και τι χρησιμοποιούμε σαν library. Και όποιος, για όποιον θέλει να κάνει contribute, ουσιαστικά ο κώδικας είναι HTML και είναι στο GitHub slash mapquire, όπου εγώ έτσι ενδεικτικά έχω βάλει κάποια issues που θεωρώ ότι και θα γεμίσει κι άλλα, δηλαδή με features που έχουμε στο άμεσο μέλλον στόχο να υλοποιήσουμε, bugs που κάνω διαφορετικά και τα λοιπά. Αλλά γενικώς το application είναι γραμμένο σε κατά 80% πρακτικά JavaScript. Απλά είναι Django-fied με την έννοια ότι μελλοντικά μπορεί να υποστηρίξει και user account για να μπορεί κάποιος πιθανόν να σώσει τους χάρτες κλπ. Να ρωτήσω λίγο, υπάρχει αυτό το εκπαιδευτικό υπογράφημα στο OpenStreetMap. Ναι, έχει δώσει Bing. Έχει και user, έχει τις διαστάσεις. Hipsy, Z. Τι είναι αυτό το εκπαιδευτικό, έχει δώσει το ρυθμιστικό φωτογραφίες. Έχει και ύψος να αντιμετωπίσεις και πολιτική πληροφορία. Όχι. Όχι, έτσι. Νομίζω πως έχει και δεν είναι πολύ ποδηλάκια για να απολογηθούν οι δεδομένες. Θα περνάνε ως attribute πάνω στο δεν είναι δεδομένα σχέση με το χύψη της θέσης του σημείου. Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι, όλα αυτά λέει ότι είναι math projections, οπότε δεν έχει καψί. Τώρα αν σε σημείο εσύ περάσεις ένα attribute, που εσύ το ονομάσεις ύψος, οκ, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Αυτό το κάνουν με τα notes, αυτό το κάνουν οι δουλειάτες με τα notes του δρόμου. Και πρέπει να είναι ένα attribute το οποίο έχουν φτιάξει τελικά αυτό το συγκεκριμένο note και το λένε αυτό ύψος. Αλλά από μόνα τους τα συστήματα αυτά έχουν έχει υψί. Όχι κάτι παραπάνω, δεν είναι ένα attribute τώρα το ύψος, οπότε περάσει απλά ως attribute. Και δεν υπολογίζει χρόνο από το να πάει στο άλλο. Αυτό είναι routing algorithm σε ένα άλλο πράγμα. Αυτό είναι ένα service το οποίο μπορεί να κάνει είτε εσύ καλύτερη. Είτε κάποιος άλλος να γράψει ένα routing algorithm που πάει στο δεδομένο τότε θα έχουμε άποψη. Δεν υπάρχουν λίγα αλγορίδια. Συσκόμαστε και εμεί που βάλουμε το λέω. Αυτό πάμε σχετικά εύκολα. Το routing algorithm δεν ξέρω. Κάτι που 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 δεν ξέρω. Να αποφύγει το μέγιστα κτλ. Δεν ξέρω πώ λέγεται το site. Έχει φανεί από δύο τα. Το οποίο όταν βάζει του υπολογιστέ υποδομέ, στην Αμερική τουλάχιστον, του υπολογιστέ και ύψου και σου δίνει και μια. Για να προτείνει διαδρομή καθιστή. Αυτό μπορεί να είναι από τα δεδομένα που έχει δώσει το USGS, που είναι το Geographic Register των ΗΠΑ. Έχει δώσει δεδομένα για κάθε θέση και είναι ύψος. Οπότε, αν το κάνει project αυτό το πράγμα βάσει τη διαδρομή σου με το κάνει project έτσι, ναι, αλλά όχι από τα δεδομένα απαραίτητα από το Ministry of Maps. Λογικά αυτό το κάνει παγκόσμια και σε μάθημα το κάνει. Απλά η ακρίβεια είναι πολύ μικρή έτσι, γιατί οι δρόμοι και το αστικό μα περιβάλλον έχει αλλάξει υπερβολικά αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, η διάβαση εδώ πέρα του δρόμου περνάει κάτω από το τρένο, αυτό δεν είναι περασμένο στα γεωγραφικά δεδομένα για το πώς είναι το ανάγκη που έχει μέσα. Οπότε τέτοια πράγματα δηλαδή τα οποία είναι χρήσιμα πάρα πολύ, ιδιαίτερα στις ποδηλάτες, δυστυχώς δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, εκτός αν περάσεις τους δεδομένες στο OpenStreetMap. Άλλο πρόβλημα. Πάλι στο OpenStreetMap, όταν μπει στη διαδικασία να κάνεις edit, με το default editor που σου ανοίγει τέλος πάντων, γιατί έχει και τρεις, το layer που σου πετάει πάνω από το τάξη είναι το υπολικό. Σου πετάει ουσιαστικά αυτά από το Bing που έχει δώσει Microsoft με free license για να έχεις και μια οπτική εικόνα που είναι ο δρόμος. Έτσι, όταν πάμε να πας να χαράξεις έναν δρόμο, δεν κάνει την τύχη προφανώς, να βλέπεις και τι είναι λίγο δορυφόρο. Κάνετε κάτι. Δεν το πω κάτι στο GitHub. Υπάρχει ένα βατικό κώδικα Python μέσα. Ναι, αυτό που είπα πριν ουσιαστικά ότι είναι. Είναι μόνο για υποδομή που μπορεί στο μέλλον. Είναι για να είναι μια μελλοντική τέτοια. Στο παρόν πρακτικά δεν χρειάζεται. Δηλαδή, εδώ είναι 91-92% JavaScript και 8% Python. Απλά έχει πεταχτεί το JavaScript πράγμα πάνω σε ένα Django στη λογική ότι θα έχει user account σε μια φάση. Οκ, αυτά είναι λίγα. Αυτό δεν είναι. Τελειώνω με τα δεν βάλω. Οπότε ευχαριστούμε και ελπίζουμε σε ευχαριστούμε. Βαγγελή, έχεις το timer, θυμάσαι, που ξεχωράζει. Μια σας δύο.
Το πού είναι, δώσε μαρκαδόρ. Το παίξαμε όταν το ξεχάσαμε την πρώτη. Ο Σπύρος μας έχει φέρει εδώ μερικά δικά παιδιά για να περάσει τους πάντες, οπότε είμαστε να εδώ στο μπροστά του στο γραφείο και όποιος θέλει ας γίνει μια γύρα να δοκιμάσουμε. Ποιος είναι ο επόμενος? Θα βάλετε κάποιον την κυρίες. Δεν έχω την προσέξω, έχουν κρατήσει σε ό,τι από τα σκάλα. Το καινούργιο δεν έχει προσθέσει. Ναι, αυτό δεν είναι. Μόλις πήγα αυτό στο... Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να το ξαναπέσω. Δεν θα το ξαναπέσω. Δεν θα το ξαναπέσω. Πολύ καλά. Νομίζω ότι μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη παρουσίαση. Αλλάζω τίτλο. Όχι πρώτη, Μάρια. Το τίτλο τη παρουσίαση θα πω. Για άλλο, ήρθα άλλο θα πω. Μ' άρεσε και η παρουσίαση που κάνω τα παιδιά από το Mapware, γιατί ειδικά μου ασχόληση είναι διεθνικές τεχνολογίες, οπότε είναι ένα τρόπο του Mapa Hub και τα σχετικά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά αυτά. Αυτό που θέλω να παρουσιάσω, θα παρουσιάσει κάποιες φορές διάφορα έτσι μέρη, το προσωπικό στο Internet Athens, είναι το AlphaScript που πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο έχει μέλλον. Είναι μια άνταρτ έτσι μεταγλώσσα και ένα μεταμοντέλο, θα λέγαμε, πάνω από το cloud, δηλαδή πάνω από τα cloud που είσαι κάθε εκάστοτε πάροχος. IBM, Microsoft, Oracle, δυστυχτικά, με στόχο να μπορεί να γράφει κάποιο κώδικα που θα τον κάνει code one, δηλαδή θα γράφει κάποιο σε μια γλώσσα δικά του που ξέρει να προγραμματίζει τη C++, στην PHP κάτι, στο δικό του server και θα την κάνει deploy σε όλα τα υπόλοιπα clouds χωρίς να αλλάξει τίποτα παραπάνω. Δηλαδή είναι απλικές που γράφω στην υπολογιστή μου να το κάνω deploy στο iPhone, που είναι η γλώσσα της C. Θα μου πείτε λίγο περίεργο, ναι, συμφωνώ, αλλά υπάρχει τρόπος. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Όπως λοιπόν σήμερα ξέρετε, έχουμε αυτή τη σούπα από τις γλώσσες προγραμματισμού που υπάρχουν στο Ιντερνετ και στα Windows και στο Linux. Ο καθένας λοιπόν για να προγραμματίσει πρέπει λίγο ή πολύ να έχει μάθει τα πιο basic κομμάτια, τα οποία συνήθως είναι τα web κομμάτια στην εποχή μας, C#, CSS, Python, bla 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 bla. Οπότε πρακτικά, αν εγώ είμαι εταιρεία ή αν εσείς ας πούμε είστε σε μια εταιρεία, θα πρέπει με κάποιο τρόπο είτε να γνωρίζετε τα πάντα, λίγο δύσκολο, για να κάνετε deploy σε applications παντού, δηλαδή όταν λέω παντού εννοώ micro devices, smartphones,
ταπλέτες, φορητούς, servers, I don't know. Ή πολύ απλά να έχετε πάρα πολλούς μα πάρα πολλούς συνεργάτες, αδέλφους, προγραμματίστες άλλους ή να έχετε απευθύνσεις εταιρείες, οπότε freelancers και να έχετε resources να σκάτε χρήμα δηλαδή, για να μπορέσετε να κάνετε deploy το application το δικό σας και να το ξαναγράψετε δηλαδή, κάποιος για εσάς ή αν όχι εσείς, για άλλα devices. Πρακτικά λοιπόν τρεις μεγάλοι καρχαρίες στο market είναι τα Windows, έχουμε το iOS που είναι το Apple, το ξέρετε όλοι, και έχουμε το Android φυσικά, να είναι καλά η φίλη μας η Google. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά έχουμε στην άκρη μας τα social media, έχουμε το Facebook, έχουμε άπειρα applications πάνω στο Facebook, applications που επέτρεπουν σε διακοτικά smart συσκευές, έχουμε κάτι που τώρα δεν είναι της μόδας, είναι το augmented reality, έχουμε advertising, έχουμε streaming, ειδικά το streaming τώρα έχει γίνει και αυτό επίσης της μόδας, έχουμε το YouTube, το Vimeo και δεν συμμαζεύεται. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν expenses. Αν λοιπόν έχω μια εταιρεία ή είναι ένας προγραμματιστής ο οποίος θέλει να κάνει deploy ένα application και πρέπει να πληρώνω τον κάθε μου ξεχωριστά για να ξέρει κάθε μία από τις γλώσσες, όπως είπα και πριν. Οπότε πληρώνω τους ανθρώπους, τον knowledge το οποίο έχουν τα σχετικά, εμένα με φτάνει στο αμήν. Οπότε πρακτικά, και αν είμαι και μόνος μου ιδιαίτερα, τότε και για μένα που θέλω να έχω την εταιρεία π.χ. είναι κομματάκι δύσκολο να καταφέρω να προωθήσω τις ιδέες μου και να τις υλοποιήσω ώστε να βλέπουν παντού. Το παντού θα το διευκρινίσουμε παρακάτω. Οπότε πρακτικά μια αγορά που αυτή τη στιγμή τώρα είναι χωρισμένη σαν μια πίτα, όπως εδώ πέρα το παρουσιάζω. Πολύ ραφ έτσι, αλλά κάπως έτσι είναι. Έχουμε δει τους open source που είναι κάπου. Ελπίζω να ανεβεί το open source. Έχουμε την Microsoft που καλά κρατεί. Πριν μερικά χρόνια λέγαμε βέβαια ότι η Microsoft θα πηγαίνει και στο open source κομμάτι που μου λέγανε ότι είμαι αστείος. Αλλά τώρα για να κερδίσει και αυτή η αγορά το ξέρουμε τι κάνει, τέλος πάντων. Και η Apple η οποία έχει ένα δικό της κομμάτι και δεν θέλει να το αλλάξει για την ώρα. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι που είπα πριν. Γενικότερα έτσι βάζω και κάποιες συνειδητές τεχνολογίες για το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και πώς περίπου δουλεύει. Βλέπετε σε αυτό πέρα. Πώς δουλεύει γενικότερα η αγορά. Πάνω κάτω τα ξέρουμε όλοι μας. Να φτάσουμε στο zoom λοιπόν σιγά σιγά. Έχουμε λοιπόν φτάσει σε μια εποχή που έχουμε το cloud computing. Οκ, έχουμε όπως έχω πει διαφορετικές συσκευές, έχουμε ένα infrastructure από κάτω που αποτελείται από servers, NAS, DAS, δεν συμμαζεύεται. Έχουμε άπειρες πλατφόρμες και έχουμε και μεριάδες applications. Και όλα αυτά τι θέλουν διαφορετικό infrastructure, διαφορετικό framework, διαφορετικά databases, διαφορετικά τα πάντα. Οπότε λοιπόν έχουμε με τεράστιο κόστος το cloud και την άλλη, όπως είπα, δεν μπορούμε να κάνουμε deploy ένα application που θα γράψω εδώ, εκεί. Εδώ ξεκινούν τα δύσκολα και τα ωραία επίσης. Λοιπόν, τι ήρθα λοιπόν να προσθέσω σήμερα. Ήρθα να προσθέσω μια ιδέα που πιστεύω ότι είναι καινοτομία και πιστεύω ότι υπάρχουν οι τρόποι, αν και είναι δύσκολο, θα πω ποιο κομμάτι είναι δύσκολο, τέλος πάντων παρακάτω, το να υλοποιηθεί σε ένα σημείο. Αυτό το αφορμά σε AlphaScript. Script με την έννοια ότι δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, είναι κάτι σαν σενάριο, θα λέγαμε, με την έννοια που interpret τη γλώσσα, με την έννοια ότι είναι ένα μοντέλο, ένα μεταμοντέλο από κάτι που υπάρχει, κάτι που δεν το πειράζω, κάτι το οποίο το εξελίσσω. Και συγκεκριμένα είναι, θα λέγαμε, ένα layer πάνω από το cloud. Οπότε βλέπετε, έχω βάλει όλα τα cloud πέρα, για παράδειγμα, χάρη το Amazon, το Google, ένα οποιοδήποτε άλλο, Azure και τα σχετικά. Λοιπόν, στην ουσία, τι θέλω να πετύχω. Θέλω να πετύχω να δώσω με έναν τρόπο στους παρόχους που έχουν διάφορες εταιρείες ανά τον κόσμο την ενδοεπικοινωνία ανάμεσα στα cloud. Δηλαδή, σε επίπεδο cloud, όλοι αυτοί οι παρόχοι μεταξύ τους να μιλάνε. Όταν λέω να μιλάνε, να ανταλλάσσουν δεδομένα, να ανταλλάσσουν XML, JSON, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε, είναι κάτι που έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι της υλοποίησης. Ο στόχος είναι ότι αν εγώ θέλω να κάνω ένα application το οποίο έγραψα εδώ πέρα στο iCloud, στην Apple, και θέλω να το μεταφέρω μετά να το τρέξω σε Windows, δηλαδή να πάω από το iCloud στο Azure, το κομματάκι δύσκολο, να μπορώ να το γράψω σε μια τέτοια γλώσσα ή να το δομήσω σε αυτό το μοντέλο, ώστε αυτό το πράγμα να μπορεί να μεταφερθεί και να γίνει deploy και να γίνει map από τον vendor, η Microsoft π.χ. στην περίπτωσή μας, πάνω στο δικό της infrastructure, πάνω στο δικό της framework και να τρέξει. Και να το σερβίρει μετά εμένα στο application μου, στο κινητό μου, στο υπολογιστή μου, στο tablet μου και τα συναφή. Εδώ έτσι το δείχνω λίγο πιο πρακτικά, σαν είμαστε μέσα λίγο στο cloud. Βάζω τις πιο κλασικές τεχνολογίες που παίζει το κάθε πάροχος. Έχουμε, ας πούμε, το Google με την Java, το .NET με το Azure και την ζήτηση είναι το iCloud. Λοιπόν, ποιο είναι το κόλπο, ποιο είναι το think. Όλο το zoom της ιστορίας βρίσκεται εδώ.
Θα εξηγήσω τώρα όσο πιο απλά μπορώ, για να γίνει καταλαβαίνω γιατί είναι και λίγο σύνθετο, τι θέλει να πει ο ποιητής. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στο cloud της Microsoft και έχουμε εδώ μέσα ένα κάρτα τεχνολογία, όλο το .NET, F-Sharp, C-Sharp και τα σχετικά. Είμαι λοιπόν ένας προγραμματιστής, ο οποίος έχω μάθει μόλις τώρα την AlphaScript, αυτή την μεταγλώσσα με τα μοντέλο. Γράφω λοιπόν κάτι στην AlphaScript, είναι κάτι πολύ γενικευμένο, θα σας δείξω και παραδείγματα μετά τι εννοώ. Υπάρχει ένας parser ο οποίος μου μετασχηματίζει, διαβάζει, κάνει analyze, κάνει parsing τέλος πάντων στο κωδικά μου, παράγει ένα XML και το XML το πετάει μέσα στο cloud το Azure της Microsoft. Το XML αυτό μετά μπορεί να μεταφερθεί με HTTPS, όπως θέλετε, σε ένα οποιοδήποτε άλλο cloud πάνω στο internet και ο εκάστοτε vendor υποτίθεται ότι έχει το infrastructure και έχει το αντίστοιχο converter τέλος πάντων στο δικό του cloud ώστε να το σχηματίσει natively σε όποια γλώσσα θέλει και να τρέξει στο δικό του infrastructure το application το οποίο εγώ έγραψα σε μία αρχή γλώσσα ή στην AlphaScript και μετά ανάποδα το ξαναστείλαθεν πίσω και να το κάνει deploy και σε ένα άλλο cloud και τα σχετικά. Είναι ένα πολύ έτσι fancy μοντέλο, αλλά πιστεύω ότι είναι αναγκαίο γιατί στην εποχή που ζούμε τώρα η διαδραστικότητα και το internet, γενικότερα το cloud, πρέπει να απελευθερωθεί. Το στίχημα για να δουλέψει αυτό το όλο το project είναι ότι οι vendors πρέπει να καταλάβουν ότι οι developers είναι το μεγάλο community και επειδή οι developers πρέπει να παράγουν πάρα πολλά applications για να μπορούν να καλύπτουν όλες τις ανάγκες των users, είμαστε και users έτσι κι αλλιώς, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να συνεργαστούν. Αν πείτε βέβαια πρέπει να πούμε ιδεαλιστής, αλλά ελπίζω σε κάτι πιο advanced για τα χρόνια που θα έρθουν. Πρακτικά λοιπόν, τι θέλω να πετύχω. Θέλω να κρατήσω το market όπως είναι, να τα αλλάξω, δηλαδή να αφήνω τη Microsoft να χρησιμοποιεί ακόμα το .NET, την Apple, το Objective-C, τη VHP να γράφουμε και να κάνουμε deploy σε διάφορα άλλα clouds, HIPS ή ZETA, Windows application, τα οποία μπορούν να γράφουν σε C++ ακόμα, εφαρμογές άπειρες από το 80, το 90, εταιρείες που γράφουν λογιστικά κλάδια ακόμα, να μπορούν να το κάνουν deploy στο cloud και να τρέξουν το application που έχουν γράψει το 80 π.χ. σε C και C++ στο cloud, χωρίς να αλλάξουν τίποτα, ούτε μια γραμμή κώδικα. Θα μου πείτε βέβαια πρακτικά, πριν προχωρήσω στη διαφάνεια, δεν μπορείς να κάνεις map κάθε τι, κάθε keyword, κάθε τι το οποίο έχει υλοποιηθεί για μια συγκεκριμένη γλώσσα για να συγκεκριμένη μια συγκεκριμένη υποδομή στο ίντερνετ ή γενικότερα σε ένα άλλο υπολογιστικό σύστημα. Εκεί είναι που ταιριάζει το AlphaScript. Δηλαδή ότι δίνω έναν τρόπο, θα σας δείξω και παράδειγματα μετά δεινώς, με τον οποίο γράφετε εσείς με το κωδικά σας, αλλά αυτό δημιουργεί ένα επίπεδο abstraction, το οποίο γεφυρώνει το χάσμα αυτό μεταξύ συστημάτων, πλατφορμών και οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων προκύψει. Αυτό είναι ένα τυπικό, έτσι, ένα τυπικό δείγμα για το πώς πάνω κάτω είναι το δείγμα τώρα της αγοράς και πώς φαντάζομαι, εγώ φαντασιώνομαι τέλος πάντων, ότι αργότερα, εάν εφαρμόσουμε το AlphaScript, π.χ. τα Windows ή η Apple ή οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων, το βλέπετε, δεν είναι Windows, δεν είναι Microsoft άγγιας, θα μπορούσε να καλύψει όλη την αγορά. Δηλαδή, οραματίζομαι ένα μέρο στο οποίο εγώ ξαφνικά έγραφα ένα πικέσμα και πήγαινε για μια συσκευή, διότι στου 5-10 συσκευέ, το πικέσμα αυτό είναι πρώτο πάνω την παντού. Άρα, στην ουσία, πρακτικά πιάνω όλο τον κόσμο. Πιάνω δηλαδή όλε τι συσκευέ, όλα τα συστήματα. Λοιπόν. Εντάξει, εδώ είναι λίγο μια πραγματική έτσι φάση να το δούμε λίγο ότι τρελνόμαστε όλοι να βγάλουμε άκρη το πώ θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Χτυπάμε τρολόγια, χτυπάμε το κεφάλι μας, λέμε όχι, αυτό το γράψω για το iPhone, πώς θα το γράψω τώρα για το Android. Είναι αυτά που λέγαμε πριν, το κόστος, η ανεπομονησία. Πρακτικά λοιπόν, έχουμε ένα παραδειγματάκι έτσι ωραίο. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τελείως νέο operating system πάνω από το cloud. Θα μπορούσαμε να έχουμε νέα services, τα οποία κάνουν τα services για εμάς, deploy applications στους vendors. Θα μπορούσαμε να έχουμε π.χ. applications τα οποία εγώ θέλω να γράψω σε PHP ένα framework για μια κάμερα. Πουλό. Θα μπορούσα να γράψω δηλαδή ένα application πάρα πολύ απλό, το οποίο θα κάνει κάτι στην κάμερά μου την Nikon, την AQD, και ο εκάστοτε vendor, επειδή υπάρχει να έχει ένα application και ένα converter στο cloud, μου το κατεβάζει μετά και μου το παράγει εμένα το PHP application μου σε firmware στην Nikon η οποία δουλεύει ενδεχομένως είτε σε assembly ή σε κάποιο high level ή low level της C τέλος πάντων. Λοιπόν, πρακτικά εδώ θα ήθελα να μειώσω τη διαφάνεια καλύτερα για να σας δείξω και ένα παράδειγμα
σε ένα EDF, διότι αυτό θα είναι πιο σημαντικό. Δεν πάμε εδώ. Δηλαδή, εγώ γράφω όποια γλώσσα θέλω και το περνάω στο AlphaScript ή μου το κάνει. Δεν το περνά καθόλου στο AlphaScript. Ο στόχο είναι να γράψει εκεί που γράφει και εσύ να καταλαβαίνει καν ότι υπάρχει το AlphaScript. Ή αν θε να γράψει πάνω στο AlphaScript. Αν και να ενδείχνεται, γιατί πολύ απλά δεν θα μα κάνει καινούριο. Θα μάθει και που ξέρει να γράψει καλύτερα. Αλλά πιστεύω ότι αυτό θέλουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να μάθει καθένα μα 300 γλώσσε πρώτου. Και ούτε ποτέ μπορούμε να είμαστε πρακτικά δηλαδή όλοι ικανοί σε όλε τι γλώσσε. Έχουμε και μια φιλοσοφία ο καθένα και πιστεύω ότι λίγο διαφορετικά. Πριν δείξω το PDF, καλύτερα να σας πω λίγα μερικά πραγματάκια. Πρακτικά δηλαδή θέλω να πω να κάνω το εξής. Αν λοιπόν έχω αυτή τη γλώσσα, την άρθρα γλώσσα, η οποία δεν έχει κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή δεν πατάει πάνω σε κάποιο hardware, σε κάποιο software, δεν έχει λέξεις κλειδιά οι οποίες είναι μη γενικευμένες, είναι όλες γενικευμένες. Π.χ. λέμε πριν. Πριν που. Μπορείτε να διαλέξει να λέγεται screen, να λέγεται ένα, να λέγεται Γιάννη, να λέγεται Πέτρο. Μετά ο εκάστοτε vendor διαλέγει τι είναι ο Πέτρο. Τι είναι το screen. Τι είναι ο printer. Ο στόχος δηλαδή να γράψω με απλές λεξούλες αγγλικές τι θέλω να πω στο ποιητή και ο ποιητής θα μεταφράσει για μένα το ποίημα και να το εφαρμόσει στο δικό του σύστημα. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και δεν έχει γίνει γιατί. Γιατί πολύ απλά ή κανείς δεν σκέφτηκε ότι αυτό μπορεί να δουλέψει με αυτή την γλώσσα και την ανάποδη, ή πολύ απλά δεν συνέφερε τους βέντες μέχρι σήμερα. Τώρα όμως το προβλήμα είναι ότι το web είναι τεράστιο και επειδή είναι τεράστιο και όπως το λέω και εμείς είμαστε πάρα πολύ σαν developers στην εποχή μας και ενδιαφερόμαστε και κάνουμε νέα πράγματα που μας δώσουν. Δίνει ρέστα πραγματικά στην εποχή μας. Πιστεύω ότι θα τους πιέσει και θα τους δώσει το ένασμα να ξεκινήσουν να το υλοποιήσουν αυτό το πράγμα. Πιο πρακτικά λοιπόν. Γράφω κάτι σε μία αρχή γλώσσα. Μετατρέπεται. Λοιπόν, μετατρέπεται λοιπόν η γλώσσα αυτή σε ένα XML, σε ένα JSON, οτιδήποτε. Γίνεται deploy στο cloud το εκάστοτε που έχω διαλέξει. Και μετά αυτό το cloud το διαδίδει στα υπόλοιπα. Ή vice versa, ανάποδα. Δηλαδή, μπορώ να κατεβάσω από κάτι το οποίο είναι σε AlphaScript και να τα σκαρτιστεί από ένα δικό μου converter, ένα δικό μου service το οποίο έχω από ένα άλλο cloud, στον κώδικα που θέλω για το μηχάνημά μου, για το σύστημά μου, για το περιθυμισμό που έχω εγώ. Τώρα, αυτό που θέλω να πετύχω, και είναι και το πιο δύσκολο, είναι αυτά τα δύο. Και κυρίως το mission critical applications. Γιατί π.χ. αν πει κάποιος, καλά ρε μεγάλη τάξη, ας πούμε, και θα πάει να φτιάξει π.χ. ξέρω εγώ, το πληρωτήριο που γράφεται σε Άντε και σε Spark που είναι συγκεκριμένα γλώσσα και είναι military, ας πούμε, που σε PHP και θα τρέξει. Ναι, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Ότι δυστυχώς υπάρχουν mission critical applications τα οποία δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις έτσι απλά και να πεις ότι, OK, γράψα κάτι στη δικιά μου γλώσσα μαζί με επειδή μου και μου άρεσε και πάω και το εφαρμόζω και όλα καλά και ωραία. Εκεί είναι κάτι το οποίο θα συμφέρει πάρα πολύ το όμως στο community όμως. Δηλαδή, όλοι εσείς εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με την εγγραφή applications, όπως έγινε και καλή ώρα και με τον GNU, με τον GCC, ότι εμείς θα συνεισφέρουμε στο να γραφτεί κάποιος καλός parser, converter, ο οποίος θα διαβάζει και θα μπορεί να μετασχηματίζει τον εκάστοτε κώδικα, τέλος πάντων, για το χι σύστημα στην κατάλληλη μορφή και τον κατάλληλο, με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μην έχουμε προβλήματα. Αν και προσωπικά το μίσο δεν είναι καλό, δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει έτσι κάποιο πάρα πολύ κόσμο για αρχή. Τώρα, ο στόχο από την που ξεκίνησε όλη η ιδέα και ξεκίνησε πριν από 6 χρόνια, απλώς δεν τολμούσα να το πω γιατί το cloud δεν ήταν όπως είναι σήμερα, ήταν ότι θέλω να διαφοροποιήσω αυτό που κάνει σήμερα το ίντερνετ σαν ίντερνετ, όπως είναι στημένο δηλαδή, από το τι κάνουμε εμείς σαν developers. Δηλαδή, το ίντερνετ χτίστηκε από τις επαρχές του έχοντας το complexity στις άκρες και έχοντας την ελευθερία στο core για να κερδίσει ταχύτητα. Σήμερα όμως, επειδή δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια και το ίντερνετ έχει στηθεί πάνω σε αυτά τα θεμέλια, δεν μπορούμε να έχουμε εμείς οι developers στο complexity στην άκρη και στο core να μην υπάρχει complexity. Αυτό όπως είναι να υπάρχει το complexity μέσα στο κέντρο που έχει τους engineers, που έχει τους τεχνικούς, που έχει το support, που έχει το infrastructure και εμείς απλά να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας, τον τρόπο να εκφραστούμε, να γράψουμε κώδικα και να δημιουργήσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Άρα λοιπόν, στο software development, complexity in the core. Τώρα, δεν θα προχωρήσω στο impact και τα σχετικά. Θα ήθελα πρώτα να σας δείξω μερικά πραγματάκια για να γίνω πιο κατανοητός, γιατί μπορεί να ακούτε λίγο κινέζικα, η αλήθεια είναι αυτά. Τι στάδιο είναι αυτό?
υπάρχει implementation, υπάρχει λεξικό, υπάρχει, υπάρχουν τα keywords, τα λεξικά, τα σύμβολα, τα πάντα. Υπάρχει συγκεκριμένο specification, έχω drafts, έχω κρατήσει ιστορικό, έχω κάνει πάρα πολλή δουλειά. Απλώς, δεν υπάρχει συγκεκριμένο parser ο οποίο να λειτουργεί. Υπάρχει dummy parser μόνο για λόγους επίδεσης, τίποτα άλλο. Στην ουσία αναπτυχτώ και άτομα τα οποία θα με βοηθήσουν να το προχωρήσω όσοι πιστέψουν σε αυτό ότι μπορεί τέλος πάντων να γίνει πραγματικότητα κάποια στιγμή και να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα το βλέπετε, εντάξει. Πρακτικά εδώ πέρα, ας πούμε, τώρα δίνω έτσι σαν παράδειγμα κάποιες λεξούλες που έχει το λεξικό μέσα της AlphaScript. Στην ουσία τι είναι, πολύ γενικές λέξεις οι οποίες βρίσκονται στο 90% των γνώσεων προγραμματισμού. Δηλαδή, πριν ξεκινήσω, έκανα αυτή την έρευνα. Είπα, OK, θέλω να φτιάξω κάτι abstract, αλλά πρέπει να βρω κάτι το οποίο να αντικατοπτρίζει το 90%, αν όχι 90-85-87% του λεξιλογίου των γλωσσών προγραμματισμού που όλοι δουλεύουν καθημερινά. Και ο στόχος ήταν αυτό το πράγμα, για να κρατήσω το interoperability και την διαφορετικότητα να την προσομοιώσω να διστάσω ένα κλείδι που να κάνει converge. Βλέπετε απλά πράγματα εδώ πέρα, ένα λεπτάκι να μην κάνω παρακάτω. Π.χ. ας πούμε πέρα το input είναι μια τελείως abstract γλώσσα, δηλαδή input. Τι input. Το input εγώ του λέω ότι θα μου κάνει input, ας πούμε 10 kilobyte από κάτι. Το τι είναι το κάτι, πρέπει ο vendor εκάστοτε με το μηχάνημά του να το αντικατοπτρίσει και να το κάνει match. Δεν το κάνω εγώ, δεν το κάνω προγραμματιστής. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της γλώσσας, παύλα, μοντέλο, το ξαναλέω, διότι πολύ απλά μπορεί να μην χρειαστεί κάποιος ποτέ να μάθει AlphaScript. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το converter, να το βάλει στο μοντέλο και απλά να γράφει όποια γλώσσα αυτός τον ενδιαφέρει και το αρέσει. Ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα εδώ πέρα, μιας και λέμε το abstraction, είναι το utilities. Εδώ πέρα μπορεί να υπάρχουν όσες λέξεις θέλουμε. Μπορεί κάποιος να πει το sound και να εννοεί το sound system του υπολογιστή του. Μπορεί κάποιος να έχει το file και να εννοεί το file system ή μόνο ένα αρχείο. Μπορεί κάποιος εδώ πέρα στο net να εννοεί όλη την κατευθύνση, όλο το infrastructure του network. Γενικότερα δουλεύει με αυτή την οτροπία. Και μία λέξη κλειδί πολύ σημαντική, το virtual, που πρακτικά σημαίνει ότι εγώ, okay, δεν ξέρω τι συγκεκριμένο έτσι, σύστημα όπως μία κάρτα π.χ. Digital Video Broadcast έχει κάποιος σε έναν server, γιατί κατεβάζει data καλή ώρα για χάρτες σχετικά από το Open Mars. Οπότε, τι μπορώ να το θέλω, πώς μπορώ να κάνω χρήση ενός hardware το οποίο εγώ ποτέ δεν ξέρω αν υπάρχει. Ή τέλος πάντων, πώς μπορώ εγώ ως vendor να καλύψω ένα virtual interface το οποίο πιο απλό παράδειγμα, πιο βαθό. Έχω το δικό μου το κινητό το οποίο δεν έχει κάποια χρήση, το οποίο έχει το iPhone. Εκεί μέσα από για να πετύχω να το κάνω virtualize και στο iPhone και σε άλλα applications, χρησιμοποιώ τη λέξη virtual. Του λέω virtual αυτό, κάνε χρήση. Τι θα κάνει χρήση, βάλε δεδομένα, πάρε δεδομένα, κλείσε δεδομένα, οτιδήποτε θέλεις. Κάνε οτιδήποτε λειτουργία virtual. Και μετά ο εκάστοτε vendor, εφόσον έχει το iPhone και είναι η Apple, θα το κάνει map στο εκάστοτε subsystem του. Εγώ όμως δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι ο στόχος, το abstraction. Βλέπετε εδώ πέρα κάποια τυπικά συμβολάκια, τέλος πάντων δεν έχει σημασία ιδιαίτερα. Α, και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι θα ήθελα και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσει να γίνει και αυτή η γλώσσα embed, όπως έχουμε την ASP, όπως έχουμε την PHP, embed μέσα σε HTML 4 και 5. Γιατί? Γιατί αν εγώ πήγε όπως είπα πριν, θέλω να έχω ένα application το οποίο το παραφρατώ και 20 χρόνια σε C++ και δεν έχει εντός, πρέπει μετά με κάποιο τρόπο να το δώσω αυτό σε κάποιο γραφικό interface. Και αν μπορούσα πραγματικά να το κάνω αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι έχω κερδίσει μια τεράστια αγορά. Φανταστείτε πόσες εταιρείες υπάρχουν στην Ελλάδα που έχουν παράξει προγράμματα σε Delphi, σε C++ και Visual Basic 6, τα οποία έχουν δημιουργήσει κάποια ενημερώσεις, 7 προλογίες. Και θα θέλανε να έχουν αυτή τη στιγμή χωρίς να πειράξουν ούτε το λογικό δαχτυλάκι. Πιστεύω ότι αυτό από μόνο και μόνο αποτελεί επανάσταση. Όλα αυτά φυσικά τα οποία αναφέρω είναι free, δηλαδή free τα πάντα. Θέλω να δημιουργήσω ένα consortium που να μου δίνει το δικαίωμα σε εσάς, σε μένα, στο global open source community, στους vendors να μπουν μέσα, όπως είναι το W3C, ξέρω εγώ, να δώσουν specs, να δώσουν ιδέες, να πάρουν feedback, να δημιουργήσουν πράγματα, εδώ να υπάρχει ένα core team όμως, το οποίο να συνεισφέρει, να συνεργαζόμαστε, να φτιάξουμε αυτή τη γλώσσα, να την υλοποιήσουμε κάποτε. Και το δικό μου το impact, έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι ότι θα μπορώ να γράφω application και στο κινητό. Μέσα σε σέβαση θα μπορεί να γίνει deploy σε όλο τον κόσμο σε διάφορες συσκευές. Αυτό, one web application will be available, γιατί πλέον όλα τα PC θα γίνουν thin clients, δεν θα έχουν λειτουργικό μέσα, ούτε Linux, ούτε Windows, ούτε Macintosh. Θα είναι κάτι webικό. Την πρωτιά δεν έχει κάνει 16-17 χρόνια, ήδη η Google με το Chrome OS.
Τώρα, το μέλλον όπως είπα, θα ήθελα να ορίσω ένα consulting το οποίο στην ουσία τι να κάνει, να προτυπωθεί, να ψάχνει, να κάνει advanced τη γλώσσα αυτή το μοντέλο. Θα ήθελα να πιστεύω ότι οι cloud vendors θα το κάνουν adapt και θα το αξιοποιήσουν και ότι αυτό που είναι το πιο, έτσι, το πιο fancy και πιο έτσι, ωραίο wow, το wow factor που θα λέγω ότι υπάρχει στην όλη φάση θα ήταν ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μια εποχή που θα έχουμε αυτό το πραγματικό visual programming που εφόσον πλέον εγώ δεν προγραμματίζω ουσιαστικά τίποτα το extreme γιατί δεν ξέρω καν τι υπάρχει από κάτω στην σαν βάση θα μπορούσα να πιάνω κουτάκια, να σχεδιάζω κάνω κάτω application και αυτό το πράγμα να μεταφράζει μέσα σε κώδικα. Το εντάξει αυτό πιέται πάλι πάρα πάρα πολύ abstract, όμως εκεί βαδίζουμε. Ειδικά με τα touch τώρα υπάρχει αυτή η κίνηση παγκόσμια. Αυτά ήθελα να πω γενικότερα. Θα ήθελα να σας δείξω λίγο πριν κλείσω διαφάνεια τελευταία. Έχω σηκώσει ένα subdomain εκεί πέρα στην εταιρεία μου, την οποία την έχω στην Αγγλία και κάθεται ας πούμε και κοιμάται, απλώς δεν πειράζει. Την έχουμε να λέμε ότι κάτι κάνουμε. Θα ήθελα να δείξω ένα σημαντικό PDF, το οποίο θα δημιουργήσουμε τώρα. Ναι, είναι στο website, ναι. Είναι free available, όπως και πολλά πράγματα. Αυτό για να... Παρακαλώ, ερωτήσεις. Αυτό για να μπορεί να παίξει, υποτίθεται ότι όλοι οι vendors σε όλο τον κόσμο αρχίσουν από μόνοι τους να γράψουν κάτι σε αυτό. That's the hard part. Αλλά όπως είναι και το fancy part, γιατί πολύ απλά το open source community γουστάει να κάνει τα πράγματα. Με την έννοια ότι... Μα τι σχέση έχει το open source community όταν ο άλλος δεν θέλει να δώσει χρόνο στο hardware του, στην υποδομή του. Αν εσύ το σηκώσεις σαν service. Σαν service. Μα πώς θα σηκώσεις κάτι σαν service αν δεν ξέρεις τι έχει φτιάξει ο άλλος. Δεν χρειάζεται να ξέρει πάντα την υποδομή, δηλαδή πολύ απλά να σπίτι έχει δουλεύει σε Azure. Όχι, δεν πάντα πρέπει να ξέρει την υποδομή, αλλιώ πώ θα φτιάξει κάτι. Γιατί, όταν εσύ τρέχει ένα πηγαίο στο Azure, πρέπει να ξέρει. Γιατί ζούμε σε πραγματικό κόσμο. Όταν ακούω το πάντα, το που κάνει πολύ το πάντα, παίρνω σφίνα έτσι και λέω ποτέ δεν ξέρει πάντα. Άρα είναι μια αξινόμη, α πούμε. Όχι, είναι ότι πραγματικά δηλαδή, όταν κάποιο κάνει ένα application deploy πάνω σε ένα cloud. Έχει κάνει δηλαδή κάποιε επαφέ με κάποιε εταιρείε. Κάποιες... Έχω μιλήσει με τον Oracle συγκεκριμένα. Ναι, περίμενα να θυμάμαι, ξέρει, είναι λίγο μυστήρια αυτή τη στιγμή. Λίγο... Αλλά μίλησα με τον Oracle και εμένα, διότι είναι αυτή η εταιρεία που του αγοράζει όλου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Αλλά εγώ δεν θέλω να το αγοράσει κάποιο. Θέλω να γίνει open source. Δηλαδή, εμεί οι ίδιοι developers να παράγουμε, να κάνουμε advance αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορούμε μετά να το αξιοποιήσουμε. Αν το αγοράσει μια που το κάνει προπράσινο, εμένα εγώ δεν κέρδισα τίποτα, ούτε εγώ ούτε κανένα μα. Αυτό είναι το θέμα. Είχα το πλακίσει κάπως το μυαλό σου για να γίνει αυτό το πλάσι για όσο γνωρίζεται. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Το XML είναι πάρα πολύ απλό και μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. PHP, C++, .NET, αντικειμένου οτιδήποτε. Δεν είναι το θέμα το πώ θα το παρσάζει και πώ θα το παράγει. Το θέμα είναι πόσο εύστοχο είσαι. Εκεί είναι το big thing. Γι' αυτό λέω ότι ο vendor πρέπει να κάτσει να κάνει την σοβαρή δουλειά. Πόσο εύστοχο είσαι στο πώ τι κάνει match και πού θα το κάνει deploy. Αυτό είναι το δύσκολο, το hard part. Δηλαδή, αν έχω κάνει ένα hello world σε C, το print dev πού θα γίνει στο cloud. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν ο vendor, όταν εσύ το μεταφέρει σε ένα XML που θα λέγεται print κάτι, πρέπει ο vendor να διαλέξει πού διάλεγε το print. Στο τίποτη μου, στην οθόνη μου, στην τηλεόρασή μου. Αλλά είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω ο vendor όμως, γιατί αυτό έχει το εφαστάξιο. That's my point. Ακριβώς. Το κίνητρο έχει να κάνει από αν είχε κίνητρο σαν τι, σαν αγορά ή σαν. Γιατί να κάτσει από κάτι, θα κερδίσει αυτός. Αν μια Microsoft ξαφνικά ένα πρωί αρχίσει και κάνει την play application σε όλα τα devices του κόσμου, πιστεύω ότι θα καταλαβαίνω ότι ποιο είναι το κέρδο. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Η Microsoft τι κίνητρο θα έχει να κάνει. Η Microsoft τι κίνητρο έχει και πηγέ στο Microsoft Community. Γιατί έχει το CodePlex. Θέλω να πω ότι είναι μια εποχή στην οποία καταλαβαίνουμε ότι οι developers είμαστε αυτοί οι οποίοι κινούμε τα βήματα και όχι οι εταιρείε. Γιατί εμείς παράγουμε το content του στο application τους. Άρα και αυτοί θα αναγκαστούν να καταλάβουν ότι εμείς θέλουμε μια μεγαλύτερη ελευθερία και μια μεγαλύτερη πίτα. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι common sense. Είναι σαν να με ρωτάει κάποιος ότι μα γιατί ξέρω εγώ εκεί γυρίζει για τον ήλιο. Πιστεύω ότι στα επόμενα 10 χρόνια αυτό θα είναι το common sense. Όχι θέλει να είναι μεγαλύτερη πίτα. Μπορώ να σου κάτι ξέρω να πω έκανα το εσύ, ένα της φίλα μου. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αυτό το
πολύ διαφορετικά που κάνεις. Πιστεύεις ότι μπορεί να βγει κάποια εκπαιδευτική τώρα ή στο μέλλον. Παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη, ναι, ένα λεπτάκι. Έχω εδώ πέρα ένα example, πολύ απλό. Το οποίο φυσικά δεν το κομματίζει ο Σαμπλέν, είναι πολύ απλά. Δεν την ξέρετε την άφαση, οκ, δεν ξέρω πού είναι. Και έχω το XML και ένα example. Λοιπόν, π.χ. εδώ. Έχω βάλει ένα κομμάτι κώδικα AlphaScript embedded μέσα σε HTML embedded. Π.χ. ξαναβολεύω τώρα το debug, σε διάφορες γλώσσες π.χ. θα εννοούσε ότι το σύστημα δικά μας θα κάνει debug του κώδικα, άρα να κρατάει κάποιο log file. Για μένα κατά δική μου έτσι πώς θα το πω, κατά δική μου έτσι βούληση, θα ήθελα το debug ας πούμε π.χ. να αναφέρεται στο ότι πρέπει να δικό μου θα το αξιοποιήσω κάθε vendor όπως θέλει, ότι είναι το σημάδι που του λέει ότι θα ξαναδείς ότι ό,τι γράψεις εδώ και θα το διαβάζεις, κάνει το log. Το package είναι μια ιδέα που έχω από την Java, ότι θέλω π.χ. να το ονομάσω main example, ok, και αυτό πάλι ή μπορεί κάποιο να το αναιρέσει, να το μιλήσω με καθόλου, αν πήγε γράφει σε C++, ή πολύ απλά να το κάνει χρήση αν γράφει Java. Ένα directive, π.χ. αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο δεν ανέφερα πριν, είναι ένα πολύ κέριο σημείο. Γιατί αν εγώ θέλω να γράψω ένα mission critical application, αλλά το αφήσω μετά και το mission critical application, ένα game π.χ. Και εγώ να του πω ότι θέλω ένα directive π.χ. να ονομάζεται game και ο εκάστοτε event στο οποίο κάνω deploy το application μου, αυτό φτιάχνει games π.χ. ή έχει ένα δικό του cloud, ξέρει από το directive που του δώσω ότι πρέπει να προσέξει κάποια συγκεκριμένα σημεία ώστε να κάνει το switching στον δικό του το compiler, στον δικό του τον προπέτο, ώστε να ξέρει ας πούμε πού να κάνει optimize, πού θα κάνει optimize, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, ότι του δίνω directives για να σκεφτεί, να ξέρει, να διαβάσει τον τρόπο που θα κάνει πάση για να παράγει καλύτερο αποτέλεσμα στο αρχείο του. Εδώ πέρα βλέπετε μια τυπική δήλωση ήταν από variables. Δεν έχουν τύπο οι variables, έχουν μόνο αν είναι local ή αν είναι τέλος πάντων global variables, δηλαδή με σκόπιση όλο το κώδικα ή έξω ή μέσα από μετάδυση. Με το set θέτεις κάποιες μεταδυτές, set ας πούμε new var 2, ένα array αντιστοιχεί πάνω, ή ας πούμε set αυτό lol, ό,τι να είναι. Κάποιες ευκολίες που θα υπάρχουν επίσης κατά σύμβαση, όπως το ότι παίρνω το other var που λέγεται lol και το κάνω trim both και trim ευρώ, δηλαδή φεύγουν τα κενά και θα μείνει lol σκέτο. Με ευκολία πάλι ένα array που το καθαρίζεις. Μία συνθήκη, με begin και με end, επειδή μου άρεσε και από μπρος και Pascal και η άλλη επίσης. Να, πάρα πολύ. Είμαι off. Κλείσει κανεί να παλαιοποιήσει το αυτό. Anyway, ο στόχος είναι να είναι κάτι πολύ απλό, δομημένο ευδιάκριτο, εύκολο και να έχει ένα παράδειγμα το τι παρέθηκε από τον parser στην διαδικασία του parsing σε XML. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ consuming για data σε XML, η αλήθεια είναι. Οπότε θα το κάνω σε JSON και είναι το next step. Είναι λίγο ψηλό χάσιμο. Αυτά λοιπόν, πρακτικά. Ελπίζω να σας ιντρίγκαρα λίγο, να σας έβαλα λίγο στη φάση να σκέφτεται πράγματα και ευχαριστώ πολύ. Τώρα για το δεύτερο κομμάτι που είχα να παρουσιάσω, δεν έχω το φοβερό, απλώς είναι πολύ γρήγορο, ένα λεπτό μόνο αν θέλετε, μόνο ένα λεπτό. Το έχω. Οκ, πάω. Λοιπόν, δεν έχω κάτι να δείξω γι' αυτό. Έχω ξεκινήσει μια ομάδα εδώ και πολύ καιρό. Απλώς δεν το έχω ανακοινώσει γιατί τελικά δεν υπήρχε πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν σταθώ στα φόρουμ που έχω ενασχόληση. Δεν είχα κάποια ζεστή επιθυμία ενασχόληση. Έχω ξεκινήσει ένα γκρουπάκι το οποίο λέγεται Repulse από το Reverse Engineering Pulse. Ένα πλαχό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το Reverse Engineering. Όχι το Reverse Engineering για cracks και τα σχετικά και hacks. Το reverse engineering, το hacks με την κακή έννοια, έτσι έχει. Το reverse engineering με την έννοια του clean room design, αυτό που λένε συνήθως και οι Αμερικάνοι και το κρατούν είναι Chinese wall. Γιατί πολύ απλά Chinese wall ή clean room design σημαίνει ότι παίρνω εγώ αυτό το φερτό, χωρίς να καταλάβω, θέλω να κάνω βίδες, χωρίς να τον ξεσκίσω, να του κλέψω firmware, να του αλλάξω τα φώτα, παίρνω ένα δηλωμένο δεύτερο και ίσως το κάνω καλύτερο ακόμα. Το ίδιο ισχύει και το software το οποίο να κάνω. Έχω software να περιόδου τα οποία τα έχω παραλάβει στα χέρια μου, είδα πρώτα το input, το output, τα έκανα map. Και μετά πολύ απλά πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι ισότιμο, αν όχι εισάξιο, και έβαλα κάποια επιπρόσθετες λειτουργίες που μου δίνουν το αποτέλεσμα και με βοηθάνε στο να παράγω πράγματα ή τέλος πάντων να αξιοποιήσω όπως εγώ θέλω ή κάποια ομάδα ή φίλοι μου. Αυτό θα να κάνω, απλώς είναι μια πρόσκληση γιατί προς όλους όσοι ενδιαφέρονται,
Γιατί υπάρχει μια ομάδα, θέλω να δημιουργηθεί μια ομάδα στην Ελλάδα, η οποία να κάνει open source προγράμματα μέσα από το reverse engineering. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Unplug, έτσι. Thank you. Καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά μας στο εξωτερικό. Δεν είμαι τόσο τεχνικός όσο οι προηγούμενοι, γιατί τα χρανία τα άφησα πριν από 30 χρόνια όταν γράφαμε σε κάρτες διατριπτικές. Ίσως οι πιο παλιοί μπορεί να έχουν γράψει τότε σε κάρτες. Και το developer τα άφησε από 21 χρόνια. Απλώς θα σας δείξω πολύ γρήγορα. Αναζητούσα την εμπειρία μου σαν χρήστης και μόνο. Αναζητούσα έναν εύκολο τρόπο για να μπορέσω να κάνω τηλεόρασή μου. Στην αρχή είχα βάλει κάποια theme PCs μέσα, καλώδια κτλ. Κτλ. Πήγα στα μαγαζιά τα διάφορα κάπου στο κέντρο στο πλαίσιο κτλ. Να πάρω κάποιους media players, ούτε και αυτά με κάλυψαν. Και όταν βγήκε το Android και βγήκαν οι ταμπλέτες, άρχισα να ψάχνω σιγά σιγά στο internet και πριν από ένα μήνα περίπου, είναι πολύ φρέσκο, παρήγγειλα ένα στικάκι το οποίο έρχεται βασικά είτε σε single processor είτε σε dual processor. Dual processor είναι κάτι σαν και αυτό. Αυτό δηλαδή είναι ένα στικάκι που έχει Android. Και το single processor είναι σαν ένα USB stick, μόνο που έχει HDMI. Βάζεις από πίσω τηλεόραση. Παρήγγειλα επιπρόσθετα ένα πληκτρολόγιο το οποίο είναι ασύρματο, είναι Bluetooth. Για όσους θέλουν να το δουν, είναι το Mele. Και όταν το βάλεις από πίσω από την τηλεόραση, τώρα ουσιαστικά το μόνο πράγμα το οποίο. Συγγνώμη και για τα γυαλιά του Λάλα, παιδιά, αλλά. Λοιπόν, όταν το. Για όσους δεν βλέπουν, όταν το βάλεις στην τηλεόραση και συνδεθείς στο ίντερνετ, ουσιαστικά συνδεθείς στο Wi-Fi, έχεις μια κανονική ταμπλέτα στην τηλεόρασή σου. Πολύ γρήγορα, δηλαδή μπορείς να ανοίξεις ας πούμε οτιδήποτε από αυτά θες. Ο χειρισμός πώς πάει αυτό, θα σας όποιος θέλει μπορεί να το δοκιμάσει αυτό. Από τη μία μεριά έχει πληκτρολόγιο, δηλαδή όπως βλέπεις και από μακριά ας πούμε. Λίγο να το κεντράξεις όμως, έχει μια δυσκολία. Παιδιά εντάξει, τώρα είμαι 5 μέτρα, δεν είναι. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν 2-3 πραγματάκια που πρέπει να προσέξετε. Συνήθως τα απλά στικάκια αυτά έχουν μια έξοδο USB και μόνο και ένα τροφοδοτικό. Άρα δεν μπορούν να σηκώσουν δίσκο και δίσκο, αν θέλετε να βάλετε. Σε αυτή την περίπτωση βρήκα και εκεί μια λύση. Αν θέλετε να βάλετε ένα δίσκο, ίσως το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνετε είναι να πάρετε ένα hub με τροφοδοτικό μαζί, άρα να σας δώσει αρκετό ρεύμα για να μπορεί να σηκωθεί ο δίσκος. Κάνουν φθηνά αυτά, 7-8 ευρώ, δεν είναι ακριβά. Και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, νομίζω ότι δεν έχει κανένα από τα δύο, ούτε το dual core, δηλαδή ούτε αυτό το στικάκι, ούτε το single core, είχαν κάποια προβλήματα. Δηλαδή μπορείς να σε πάρεις άνετα, να βλέπεις τις ταινίες σου άνετα. Αν συνδέσεις ίσως μια κάμερα, μπορείς να έχεις και Skype πάνω στην τηλεόραση και γενικά είναι μια φθηνή λύση, περίπου το 1 τρίτο δηλαδή από αυτά που κοστίζουν. Ασύρματα συνδέεται δηλαδή και στο. Αν έχω δηλαδή εγώ στο σπίτι μου ένα δίσκο πάνω στο ασύρματο μου δίκτυο. Κοίταξε να. Μπορώ να συνδέσω μέσω ανέφερες, μέσω SIMS. Ναι. Ωραία. Χθες το έκανα να έβαλα ένα νέο λειτουργό και κάπου κράσα το. Οπότε παιδιά πρέπει να το ξαναπεράσω. Απλώς δεν είχα τον καιρό. Μα τώρα το βλέπεις πώς ξεκινάει. Ουσιαστικά ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή για να κάνω κάποιο. Ήθελα να κάνω smart τηλεόραση αλλά χωρίς να χρησιμοποιήσω κάποιο πρωτόκολλο είτε τη Samsung είτε των άλλων κατασκευαστών, ας πούμε.
και να μπορώ να φορτώσω από εδώ επιλογές. Δυστυχώς, επιλογές για τηλεόραση ακόμα και για smart TV ελληνικές δεν υπάρχουν. Και αυτές που υπάρχουν είναι πολύ κακής ποιότητας. Κοίταξε. Όχι, όχι. Όταν λέω το μενού, παραδείγματος χάρη streaming ελληνικά κανάλια. Απλή. Έχει ένα κακό το στικάκι, δεν έχει off. Άρα δεν έχει off πρέπει να το βγάλεις από την πρίζα. Δεν έχει turn on, turn off. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν έχει μάθει να βάλεις κάποιο USB DVD τερέστη, αν το δέχει πάνω, ώστε να βλέπεις μέσα από αυτό και τα κανάλια τα ψηφιακά. Όχι. Αφού είναι πάνω στην τηλεόραση όμως. Γιατί να το κάνω. Γιατί για να δεις τηλεόραση πρέπει να γυρίσεις να φύγεις από το HDMI port που είσαι αυτό, να γυρίσεις στο... Ναι. Ναι, γιατί να το κάνω αυτό σαν δέχτη όμως, αφού έτσι κι αλλιώς τα δορυφορικά έρχονται μέσω δορυφόρου. Δεν έχεις τα τεράστια. Έρχονται μέσω free to air, δεν έχεις κανένα λόγο να τα φέρνεις μέσω του δικτύου. Δηλαδή να βαραίνεις ένα προσέσορ ο οποίος δεν είναι η δουλειά του αυτή. Τώρα δεν ξέρω τι. Νομίζω είναι ένα παίζοντα λειτουργικό αυτό. Ναι, εγώ λέω να μπορείς η διαφορά με τη Smart TV. Τουλάχιστον θα δίνει ότι σου δίνει δυνατότητα να κάνεις picture in picture, δηλαδή να το μπορείς κάποια στιγμή στη μέση. Στο ένα μισό κομμάτι να βλέπεις το πρόγραμμά σου κανονικό, και στο άλλο μισό ξέρω εγώ να φέρεις ένα πρόγραμμα. Τότε πρέπει να το κάνεις, αλλά εφόσον εδώ πέρα επιλέγεις να μπεις μέσω HDMI, όπως δείξεις εδώ πέρα, επειδή με ρώτησε για το δίκτυο, εδώ αν είχα εδώ πάνω στο δίκτυο κάποιο δίσκο, θα μπορούσα να παίζω κανονικά από το δίσκο ή εν πάση περιπτώσει από κάτι άλλο. Πάντως γενικά είναι μια εφαρμογή που επειδή περισσότεροι έχουμε. Τουλάχιστον νομίζω οι περισσότεροι έχουν απλές τηλεοράσεις και δεν έχουν τηλεοράσεις να συνδέονται στο διαδίκτυο. Είναι μια σχετικά κόστος. Συνολικό κόστος. Το απλό το στικάκι μου κόστησε 50 ευρώ. Το dual core γύρω στα 60. 50 ευρώ με τα μεταφορικά. Ναι. Όλα πλήρες τα πάντα. Και το χειριστήριο γύρω στα 25 ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να το αγοράσει από μαγαζί, είναι μόνο από το διαδίκτυο. Εγώ επειδή έφερα και απλά και από το απλό και το μονό, γιατί στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος. Αλλά μπορείς να βάλεις και εδώ και ένα ποντίκι πληρωτός. Μπορείς να βάλεις και ένα κανονικό πληκτρολόγιο ή ένα σύρματο κανονικό πληκτρολόγιο 2.4 από ένα πληκτρολόγιο. Απλώς δεν ήθελα, όταν κάθεσαι στο ζαρέκλα στον καναπή, δεν θες να έχεις το... Ναι. Το στικάκι έχει μία, αυτό είναι ένα dual core στικάκι. Έχει μία είσοδο HDMI, την οποία τη συνδέσει την τηλεόρασή σου. Αυτό είναι το dual core. Το απλό έχει αρσενικό, άρα το καρφώνεις από πίσω κατευθείαν. Μιλάμε μήπως για το MK802. Το 803 ή το... Οι δύο επεξεργαστές αυτή που δοκίμασε είναι ο A10 και αυτό είναι ο RK366. Γιατί υπάρχουν διάφορα. 4,1 Android έχουν αυτά. Από ποια. Από τη ΜΑΝ. Το πατέρα τη. Είπατε βάλετε και το λειτουργικό. Ενώ κάνατε κάποια μόδα να βάλετε αυτά. Κοίταξε να δει. Κάποια από αυτά μπορεί να τα χειριστεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Αν δεν θέλετε να πάρετε λειτουργικό, που λέγεται Droid Mode. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα είναι τσάπα για το client, είναι πληρώνεις νομίζω κάπου 99 cents για το server ή 1 ευρώ, δεν θυμάμαι. Απλώς αν το παίξεις αυτό πρέπει να έχεις πρόσβαση στο root, οπότε πρέπει να πειράξεις λίγο το λειτουργικό εκεί πέρα, αλλά υπάρχουν οι οδηγίες για να μπορείς να το πειράξεις. Και όταν το βάλεις στο κινητό, ας πούμε, αυτό το πράγμα λειτουργεί σαν ποντίκι κανονικά. Δηλαδή έχει ένα ποντίκι και με το χέρι σου, ας πούμε. Σούπερ. Είναι αυτό το πράγμα για όσου μπορεί να το δουν. Είναι κανονικό. Άπτη την ιδέα. Υπάρχουν αρκετά, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά από $30 μέχρι $150, κάποια υπάρχουν και με ενσωματωμένες κάμερες, δηλαδή από πάνω ώστε να έχεις Skype, ας πούμε, στην τηλεόραση. Βασικά η διαφορά τους είναι στον επεξεργαστή. Δεν νομίζω, τουλάχιστον εγώ που δοκίμασα και το single core και το dual core, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι πιο πολύ στο τι
δίκτυο, πόσο δυνατό είναι το δίκτυο που έχει, δεν νομίζω ότι για να κάνει αυτέ τι απλέ δουλειέ που κάνουμε τεχνικά και χρειάζεται να είναι θεμελιώδη πολλά λεπτά. Με το που το βάζει, τι, μα αυτό πρέπει να είναι. Όχι. Πού είναι το στικάκι, άμα το δείτε, έχει... Κάποιος έχει βάλει την τσέπη του. Έχει ένα πρωτοτυπικό, έχει ένα πρωτοτυπικό κανονικού κινητού. Είναι USB, μην είναι USB. Μάκρυγες. Το Media Player το κάνει σε software ή σε hardware, ξέρεις. Το. Σε software. Σε software. Κοίταξε να δεις. Σε hardware να το κάνει. Έχει ένα μαλλί 400 στο πάνω. GPU. Εγώ την ώρα που είδα και ταινία, ας πούμε, ήταν σε πολύ ικανοποιητικό. Από ζέστη. Δηλαδή, RIP, σχεδόν ό,τι βίντεο δοκίμασα, θα το δεν είναι ποτέ να κάνω σκάκι να Θέλει κάποιος να το δει, να το επιστρέψουμε. Αν το πάει, πόσο πλησιάζει το μάλλον μια άλλη τεχνική. Αυτό που έψαξα και δεν βρήκα και δεν κατάλαβα είναι ότι αν θες να του βάλεις παράδειγμα Linux, αν θα έχει υποστήριξη για την κάρτα γραφικών. Γιατί αυτό δεν κατάλαβα εγώ. Ωραία, αν θα το βάλεις Linux, θα το βάλεις ένα Raspberry. Δεν υπάρχει. Στο Raspberry δεν έχει επεκτέσσερα. Στο Raspberry δεν έχει επεκτέσσερα. Όλα τα παίζω τώρα αυτή με το Raspberry. Ξέρω θετικά ότι μπορείς να μου γράψεις ο Raspberry. Βασικά ήταν χωρίς του Βαγγέλη στη λίστα. Πότε ήδη και μετά. Να το δούμε μετά, να δούμε να τελειώσουμε με τις παρουσιάσεις. Ναι. Παραγγελίες. Πάνω εδώ βασικά είναι ότι όλοι όσοι τουλάχιστον συχνάσουν σποραδικά ή πιο συχνά, θα κρυφτεί έχουν συλλάξει γιατί πρακτικά είναι το νέο λειτουργικό σύστημα για κινητά από το Mozilla Project.
που βασίζεται πρακτικά στην ιδέα που λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να φτιάχνουμε συνεχώς καινούργια οικοσυστήματα για mobile εφαρμογές. Η πλατφόρμα στην οποία πρέπει να γράφουμε κώδικα για να αναπτύσσουμε εφαρμογές υπάρχει ήδη στην web. Πήρατε μια γεύση, μάλλον κοιτάξτε δεν το δείξαμε αρχικά με το software, στη λογική ότι τη σημαίνει web app και όχι web sites. Στη λογική ότι πλέον μπορεί να φτιάξουμε εφαρμογές οι οποίες είναι responsive σε οποιοδήποτε form factor, είτε σε desktop, είτε σε mobile, είτε σε tablet. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε με την συνήθι διαδικασία που έχουμε συνηθίσει σε κινητά devices, δηλαδή είτε μέσα από ένα marketplace είτε μέσα από το ίδιο το application και να το δούμε με τη μορφή application σε ένα home screen. Και αυτή τη στιγμή το νομίζω σήμερα δεν έχουμε έμαθα μαγική και η αυτοθαρχή, η έκδοση 1 ουσιαστικά. Αύριο πρωί. Είναι ουσιαστικά η έκδοση 1 του Parcox OS. Πρέπει να κλείσουμε την εκδοσία Parcox. Και το πλάνο είναι ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2013, θα δει το πρώτο device μόνο τη Βραζιλία με Parcox OS. Στην Βραζιλία, Κολομβία, Χιλή, σε κάποιες την λατινοαμερικά τις χώρες και την Ισπανία είναι οι πρώτες χώρες που θα έχουν κλειτό. Και στο διάλειμμα επίσης φυσικά μπορούμε να δούμε και από κοντά ένα κινητό Parcox OS. Γυρνάει ένα. Πεθάνω, κάτι τηλέφωνα. Ναι, αλλά δεν. Να πάρω ένα τηλέφωνο το εξωτερικό. Ναι, μόνο ένα τηλέφωνο. Να σε χρεώσω. Στο οποίο περασμένο για παράδειγμα θα το web app του Hackerspace και το malware. Αλλά φυσικά παίρνει και τηλέφωνα κτλ. Και όπως υπονοήσω στην αρχή, πρακτικά ακόμα και το dialer είναι γραμμένο σε HTML, CSS, JavaScript. Τώρα, πάνω σε αυτό το σημείο, το όλο concept, εντάξει, okay, θα υπάρχει πλατφόρμα, υπάρχει το κινητό, τα web apps τα οποία γράφονται, όπως πει ο Νίκος, HTML, CSS και JavaScript, θα παίζουν πάνω στο Firefox OS και στο desktop μέσω του Firefox και σε Android συσκευές μέσω του Firefox for Android, που μπορείτε να δείτε και εκεί σαν apps. Η λογική είναι ότι κάποια στιγμή σε όλα αυτά πρέπει να γίνει ενοποίηση μέσω του Firefox Sync, έτσι ώστε να μπορείς όταν εγκαταστάς μια εφαρμογή στο desktop σου να πηγαίνει σε όλα τα Firefox σου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είτε το Firefox OS, είτε στο for Android, είτε for desktop. Το Marketplace υπάρχει, είναι παράδειγμα για Marketplace και το εννοούμε με μια λογική ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα ανοιχτό οικοσύστημα από Marketplaces. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε οι μόνοι που έχουμε το Marketplace για Open Web Apps. Ο κώδικας ακόμα και του Marketplace είναι ανοιχτός, που σημαίνει ότι και άλλοι μπορούν να κάνουν host Open Web Apps, δηλαδή κάτι όπως Rating Systems ή Paid Systems ή οτιδήποτε άλλο. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι όλα αυτά θα λειτουργούν με το manifest του Open Web App. Κάθε Open Web App αυτός περιγράφεται από ένα αρχείο μεταπληροφορίας που λέει το manifest. Τώρα έτσι λίγο σύντομα για να μην σας καθυστερούμε πολύ για σήμερα. Είχαμε κάνει στις αρχές Δεκεμβρίου ένα Loimer event όπου αναλύσαμε το πρώτο μισό του event ήταν να δείξουμε τις τεχνολογίες, τι πράγματα είναι διαθέσιμα για τον developer, πώς μπορείτε να έχετε ένα simulator, ποιες είναι οι best practices, πώς φτιάχνουμε από ένα απλό template, ένα απλό web app κτλ. Και το υπόλοιπο μισό του event ήταν να χακάρουμε και να φτιάξουμε κώδικα και apps για το Firefox OS και όχι μόνο, και το desktop και το Android. Το ίδιο πράγμα λοιπόν, αυτό έγινε αρχές Δεκεμβρίου. Σε μια σειρά λοιπόν από 23 event ανά τον κόσμο, στις 26 Ιανουαρίου, ένα από αυτά και Ελλάδα, στα Αθήνα, θα έχουμε άλλο ένα Firefox OS update, αυτή τη φορά πολύ μεγαλύτερο, δυστυχώς είναι τόσο μεγάλο που το κάνουμε εδώ πέρα. Θα το κάνουμε στο The Academy που είναι στην Ερατζιώτισσα, στο σκοπό της Ερατζιώτισσας λίγο προς τα πάνω, αυτός είναι δεύτερο στενά λίγο μακριά, το οποίο πάλι ολοήμερο event. Βέβαια, αυτή τη φορά πολύ περισσότερα πράγματα γιατί θα έχουμε και περισσότερα devices να δείξουμε και περισσότερες τεχνολογίες και περισσότερα παραδείγματα. Το πρόγραμμα είναι περίπου ίδιο. Δηλαδή, υπάρχει το κομμάτι των παρουσιάσεων για να αναλύσουμε τα εργαλεία και να θεωρήσουμε ότι όλοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν να γράφουν κώδικα. Φαγητό. και μετά το hacking session για να γραφτεί κώδικα. Στο τέλος. Ναι, και ποτά και μουσική, ακριβώς μετά τα demos, βασικά μαζί με τα demos, όσο ασφαλείται θα το δούμε, όπου θα παρουσιαστούν τα καλύτερα demos τα οποία έχουν φτιαχτεί, θα τα παρουσιάσουν στο τέλος του event.
να πούμε απλά ότι εννοείται προφανώς ότι η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν κλπ. Απλά για καλύτερη διαχείριση του χώρου, γιατί ο χώρος και αυτός παρόλο που είναι μεγάλος έχει περιορισμούς, μπορείτε να μπείτε στο. Να το γράψω. Στο Eventbrite απλά για να κάνετε ένα register, απλά για να κάνετε track πόσο κόσμο περιμένουμε. Από το ξεκίνημα, να κάνετε ερώτηση. Ναι, μόνο για developers. Πρακτικά ναι, με την έννοια ότι αν δεν έχεις διάθεση να κάνεις develop, στο δεύτερο μισό ειδικά θα μπορείς να κάνεις κάτι στο hacking session. Δηλαδή το πρώτο κομμάτι είναι σίγουρα κάτι το οποίο μπορείς να ρωτήσεις και κάποιος μη developer με την έννοια ότι μαθαίνεις τι γίνεται στις νέες τεχνολογίες κτλ. Αλλά θα μαθαίνεις την τεχνολογία και θα αξιοποιήσεις στο δεύτερο κομμάτι. Προσφυγείς περιφερειακά τα αξιόμετρα, προαρχές, τα πιάκια. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πούμε αναλυτικά στο event, γι' αυτό να μην το... δεν θέλαμε να το επεκταθούμε πολύ τώρα. Υπάρχουν βέβαια APIs. APIs, δηλαδή, με τα οποία μπορούμε να τα χτυπήσουμε με τρόπο. Λοιπόν, το πιάνο σύστημα με κλώση. Είναι ότι τα web APIs γίνονται μάλιστα από το Gecko. Το Gecko είναι το rendering engine που υπάρχει στην κοντρότητα. Αυτά μετά με JavaScript εσύ μπορείς να χτυπήσεις όλα τα API για τα device. Θεωρητικά, βασικά πρακτικά όλα τα ό,τι μπορεί να σκεφτεί ακινητό μέχρι και NFC που έγινε LAN προχθές και εγώ το πιάνεις με JavaScript κανονικά. Κάμερα, αισιόμετρα, flash, οθόνη και σημαντικό. Vibrator, σοβαρά. Δεν σημαίνει τι έχω. WiFi, Bluetooth, όλα. Εκτός από JavaScript, υπάρχει περίπτωση να δούμε τίποτα άλλο. Όσον αφορά γλώσσα που πάει στην πλατφόρμα, όχι. Στην πλατφόρμα, όχι. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί δεν μπορεί να υποστηρίζει πολλά πράγματα για άλλους λόγους. Αλλά η τριπλέτα τεχνολογία που προωθείται αυτή τη στιγμή για να μπορεί να κάνει τα πάνω στο εξωτερικό που σου δίνει η πλατφόρμα είναι HTML, CSS και JavaScript. Αυτά τα τρία. Τώρα από εκεί και πέρα, αν εσύ σερβερ σε έχει άλλα πράγματα, τελείως διαφορετικό η υπόθεση. Αλλά client side. Το MapWire, α πούμε, που είναι προφανώς server side. Και πάει το ίδιο για το client side. Και το client side είναι μόνο αυτό. Βέβαια, ανεξάρτητα από αυτό, εντάξει, ο πυρήνας δεν είναι user. Δηλαδή τώρα μπορεί να έχει άλλα πράγματα πάνω, απλά δεν γίνουν ποτέ manifest σε επίπεδο UI που τρέχει σε HTML, σε JavaScript. Μέσα από το Firefox OS. Ναι. Αλλά και γι' αυτό είναι και cross-platform, δηλαδή το ένα web app θα τρέχει στο Firefox OS. Θα τρέξει όλους τους browsers πάντα, παγκόσμιο. Ναι, θα τρέξει σε τέτοιο, θα τρέξει σε Android. Υπάρχουν συσκευές αυτή τη στιγμή στις οποίες μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ρωτάει είναι δικό του συσκευό, να το δείτε και λάμε. Οι συσκευές που. Ναι, τελείω. Το πέτσε. Οι συσκευές οι οποίες όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε την πλατφόρμα, προφανώς δεν υπήρχαν συσκευές από custom manufacturers που φτιάχναμε εμείς για το Firefox OS. Ήταν μια πρώτη ιδέα που θέλαμε να δοκιμάσουμε για πράγματα. Οπότε πήραμε συσκευές οι οποίες λειτουργούν σε Android εκεί πέρα έξω και τις πλασάραμε ξανά με Firefox OS. Εντάξει, και το cost πήρε κλπ. Οι συσκευές αυτές ξεκινήσαμε από αυτές που είναι σχετικά εύκολα τη πλασάρι, που είναι τα development phones στην πραγματικότητα της Google, δηλαδή Nexus S, Galaxy Nexus, τα οποία είναι ξεκλείδωτα και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και μετά έχουμε Galaxy S2 επίσης. Και μετά πηγαίναμε σταδιακά και σε όλο και μικρότερες συσκευές από άποψη hardware, μόνο και μόνο για να αποδείξουμε ότι το δικό μας stack μπορεί να λειτουργήσει πιο γρήγορα με τις ίδιου είδους functionality σε σχέση με το stack του Android, το οποίο έχει JVMs, έχει άλλα πράγματα κλπ. Το οποίο πέτυχε αρκετά καλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μιλάμε για συσκευές οι οποίες κοστίζουν κοντά στα 100 ευρώ, που έρχονται με Android 4 και βλέπεις να υποφέρουν μπαίνοντας τα settings κτλ. Ενώ στο Firefox παίζει μια χαρά. Σαν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Και αυτός είναι και ο σκοπός κιόλας, έτσι. Ότι μπορούμε να παίξουμε σε χαμηλότερο hardware με το ίδιο functionality το χρήστη. Μπορώ να το δω αυτό στο PC μου, δηλαδή. Να το πάλι το έτσι. Okay. Ναι, αν δεν έχεις device, μπορείς να έχεις το Firefox OS Simulator, το οποίο είναι ένα add-on στο Firefox, όπου σηκώνει το Firefox OS και είναι πάρα πολύ χρήσιμο για κώδικα, καθότι μπορεί να κάνεις debugging κατευθείαν πάνω στην εφαρμογή σου. Χρησιμοποιείς όλα τα debugger tools, όλα τα developer tools του Firefox, κατευθείαν πάνω στο Simulator, που αν είσαι web developer, γενικά χωρίς tools δεν βγάζεται πάρα πολλά πράγματα, οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο γι' αυτό. Αυτό είναι το simulator και όταν το σηκωθεί, σηκώνει ένα άλλο παράθυρο το οποίο είναι το Gaia, το UI δηλαδή του Firefox. Και εκεί πέρα πάνω μπορεί να δοκιμάσει τι εφαρμογέ σου και να πει τα developer tool του Firefox να κοιτάνε το simulator αυτό. Απλά δεν έχει ανοίξει ο καθένα την συσκευή. Αυτά. Ευχαριστούμε και καταλήξουμε το...
δεν κάνω τον γύρα. Μην ξεκινήσουμε το ελεύθερο κομμάτι για να είμαστε κουμπλέ. Να κάνουμε ένα πεντάλι το διάλειμμα παραπάνω και να συνεχίσουμε κανονικά. Αφού ρώτησα. Μου λέει γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Λέω έτσι, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, Δεν
μέσα σε ένα, έχει κάνει καλή. Δεν μπορώ να περάσω. And then that is a serialized
hash which contains your session values. Among the session values usually is where what's your user ID, and if you can temper that cookie by knowing that secret token, you can gain like an arbitrary user on that web application. So works like this. And let's first have a look at some cookies, how to make them up, that the Rails application would like it. So you need at least a session ID, which could be anything. Rails wouldn't really care about it, but it has to be present in order to for the session hash to be valid. Then you put user ID, most likely a 1, which means in most cases, if there is a user role model, that you're admin. Then you put that in a hash, those two values, and marshal dump it, which is the Ruby internal serialization of objects. Then you would BASIC4 encode that, and SHA-1 HMAC is the secret token you just got from GitHub. Encode it looks like this. You would encode that hash, which would be then your session hash, identifying you as user number 1, and then you make just a digest with the key and cookie value and put those values together separated by a dash dash. So this is a basic technique. This is where my research originally started, so I figured that many people put their projects with that token on GitHub, and I started harvesting all those tokens which I could get, and I figured out that Google isn't good crawlable and GitHub search sucks, so I got away with only 5,000 tokens. So then I figured, okay, that technique I showed you on the slide before with the user ID 1 worked only for this authentication method, which is called authenticated system. It's a drop-in to Ruby, like an extension, which would give you this user ID is 1 or 2 or 3 or whatever. There are other things. So there is device and auth logic. They will put a secret from the database in your session, and in order to forge the cookie, you would have to know the secret in the database, which you can't know because you usually don't check in the database to get up. People aren't that dumb most of the time. So in auth logic, I looked at, that's where I found the CVE 2012-5-6-4, I guess. It looks like this in auth logic, user credentials ID would give you the ID you want to be or who you are, and user credentials would be some long string which is in the database per user, a different one. So that's actually the SQL injection I found. User credentials ID is called by is stuffed into user find by ID, and before that patch, find by ID had a little flaw where the options hash, which would give you arbitrary SQL statements like this, is not separated from the first argument, so you could put the options at the first argument. So I just encoded this option in the session hash as the user credentials ID, and I would get whatever user. I still don't know the token, and so how I like exploited it was like the following. I would give it a session ID, user credentials chosen by me, and the user credentials ID of select star comma finally as persistence token, which is the database field, which is checked against this value. So I can control the fake database value and the value it's compared to, and then I would be again whoever I like to be on that web application. So this is where this CVE came from, and I must say, if here's anyone in the Rails core team, I doubt that, but I must say sorry, I didn't report that because I found it not that important.
Because usually you would need, in order to exploit that via HTTP parameters, like post or get parameters, you would need to have Ruby calls it these strings with a calls it symbols, right? And you can't get them usually through in HTTP parameters, even with some tricks in the XML types, which would be the next CVE I'm going to tell you about. You can't get them through because they gotta be stripped out when the hash is built up. So, but more on that later. Let's have another look at this secret token issue. Let's assume the following. So, you build a, or someone builds an embedded device and has a Ruby on Rails management framework for its device running on the device. So he might use a rather not so complex user authentication system, like authenticated system, and you buy that device, you configure your device as an admin with user ID 1, and every admin on every device is user ID 1. So now, if the vendor doesn't think about the secret token and doesn't generate it like on the first boot of the device, and all devices share the same token, you would just buy one device and can reuse your cookie on all other devices. It would quite work. So, but enough of that boring SQL and cookie stuff. Now we go for the remote command execution. That's TBE 2013-0156. The root cause is typed XML. So if you post to a Rails application with content type text XML, that's what it triggers. You can post with the type YAML. YAML stands for yet another markup language, and YAML is quite powerful. So you can give this XML parameter a type, which then would result in your parameter when you access the X, that it would get first YAML deserialized, and then you would have the resulting object or whatever you gave it. You could put here also something like integer or boolean or whatever Ruby or Rails supports. So the most fun thing about YAML would be that when you load an object from its YAML representation, the constructor is bypassed, so any sanity checks in the constructor won't trigger on that object, and the objects are just allocated, and then their instance variables are set. That's for Ruby. Right? That's for Ruby. That's just Ruby. I've just looked at the Ruby part. Okay. Yeah. So, what happens when the XML input is parsed in Ruby? It traverses the XML nodes and would access them as a hash with the record method. So we could build up, we might want to build a YAML object which looks or implements this custom method, and the Rails app would think it's a hash. It would call object some number on that object it just allocated and initialized from YAML, and then things might go wrong. So actually we want a remote code execution, and this has been like it's now maybe not even 24 hours old. The Metasploit module publicly available. HTML with the help of some other guys built a proof of, not a proof of concept, a seriously working exploit for that issue, which I tried, and it works like a charm against Rails 2 or 3, Rails version 2 or 3 application. And here's how it works. This is the object we want to allocate. It's action controller, routing, route set, and route collection. So it defines, so here are some snippets out of
out of this class, and I'm going to explain you then how the payload I later going to show you works. So we got the function we want to have, which is a bracket function, which would be an alias for add, which takes two arguments. So now, it would go along and pull out some symbol and assign it. Pull out the symbol out of name and send route. That doesn't matter. Define name route methods. Define methods is always nice because in Ruby you can dynamically define a method. It would define a name method, a name route method based on the name. The name is what goes in here. So we look a bit further. Define name route methods. We must have for the route defaults element, which must respond to merge, so it can merge some options here. But then here comes the juicy part: is define hash access, where again user control values go in, and then in define hash access, it really goes crazy because then our user control route name will then be put in the selector. The selector would get evaluated, and if you can inject here new lines or Ruby code or whatever string, it would just evaluate that string inside that string, basically inside that here document. So actually, how it looks like the payload. That's the YAML payload, and here you write whatever you Ruby code you want to have. You put that in like x type equals YAML. And then you put this payload with a Ruby code of your choice. Then you close that X. Then you post it with the proper content type. And then this payload upon deserialization would get executed. That's pretty straightforward. If you don't want to do that by hand, you can just use the Metasploit module. Here we need to define an open struct, which would give us the defaults method. And because it was called before on some object, otherwise that would throw up due to a missing defaults method. But that works quite well. And next thing I'm going to do on that topic would be I'm going to look at the session cookies once again, because there's also deserialization in place. And I'm almost that close to have a proper Metasploit module, so that will be my weekend project for this weekend. If you know the secret token of a Rails application, you could also, even if it's patched for that vector, still gain remote command execution on it. So, yeah, that was just my 50 minutes on Ruby on Rails. Cheers, thanks for listening. Questions. Why wasn't it exploitable in the Ruby on Rails 1? I didn't look at 1 because it's ancient. I don't care actually, but I can imagine that either the YAML file was missing or there weren't the appropriate classes in place which implemented such a construct that you could call arbitrary code out of the deserialization. Might be either one of those two. Yeah. Oh. Any more questions? Do you know which distributions have patched the vulnerability? Do you know which distributions have patched the vulnerability?
I don't know. Usually when you run a Rails installation, you use something like RVM and just pull the new gem and don't rely on like the distribution vendor of your Linux or whatever operating system you use. Actually, from what I've seen in companies in general, usually people's applications are quite dependent on version of either Ruby or PHP sure. or Python or whatever, yeah. and they don't tend to change the version. They don't sure. usually work on bleeding edge versions. So that could persist for an X amount of months. I just shut down the only Ruby, the only internet-facing Ruby application, Ruby on Rails application I had just when I came here. It didn't serve like a useful purpose. It was just hanging around the internet, but I just destroyed the terrible instance. So I'm fine with it. If there's still something to own left, I won't complain. Whatever, yeah. Can I ask what type of payloads you have been able to inject? Just Ruby payloads? Oh, you could inject arbitrary Ruby code, which means you could also inject like shell script. So you could go down to the shell or whatever you like to build in Ruby. You could just maybe write a payload that dumps all database fields and send it back to you as a file. A zip file, maybe, and that would be possible, I guess. So, it's like arbitrary in terms of commands. It would just get evaluated as Ruby code, so you can write in there whatever you like. And you have the permission of the owner of the, that runs the process of right. the Ruby. Yeah. So, if someone runs this Rails application as root, I've seen that. I've really seen that. I can imagine. I mean, Rails must bind port 80, right? And that is like only possible for root. All right. Thank you. Δεν πιστεύω να μας πείτε με τι άλλα πρόσκια ασχολείται. Γιατί είναι ομάδα, να μας πείτε λίγο μπράβο. Okay, yeah. You know, tell the people what you know to do and what you generally do, what you don't do. What you would like to do. Oh, what are the problems? Can we turn off that camera? Please? Cheryl? Shut up! I don't want to be tense when I say it right now. I think. Μπορώ να μην είμαι πάντα καλούδι, βέβαια. Κάτσε το καλούδι. Έτσι και έτσι. Μπορώ να βγάλω το καλούδι τη κάμερα. Χαίρο! Δεν κανονικά εσύ. Τι έχει stream απάνω. Όχι, ναι, έχει. Πρώτα καλύτερα να το κλείσει κανονικά. Thank you.